Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε στις παρεμβάσεις. Πάμε να δούμε αμέσως την επικαιρότητα με τους συναδέλφους όπως κάθε βράδυ. Νίκος Ελευθερό, Γιώργος Καραμέλος. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Αυτό είναι πρώτο θέμα παγκοσμίως και είναι και θέμα και εδώ σημαντικό. Γιατί, και κυρίως γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε εικόνα ακριβή. Είναι αυτό που συζητάγαμε, ότι έχει σημάνει συναγερμούς παγκόσμια αλλά και στη χώρα μας, γιατί υπήρξε αυτή η απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυστηρή σύσταση τελικά και όχι για υποχρεωτικό μοριακό ή rapid test για όσους έρχονται από την Κίνα. Η κυβέρνηση σήμερα λοιπόν έκανε σύσκεψη υπό τον κύριο Μητσοτάκη για το θέμα του κορονοϊού. Αποφασίστηκε ότι η Ελλάδα θα ζητά αρνητικό τεστ από τους επισκέπτες που έρχονται από την Κίνα. Αποφασίστηκε αυτός ο έλεγχος στα λίμματα των αεροσκαφών που θα έρχονται με απευθείας πτήσεις από την Κίνα στην Αθήνα. Υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση όπως για το θέμα των φαρμάκων. Εκεί δόθηκαν εξηγήσεις για αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Πλεύρης χθες για τα γενώσιμα και για την κάλυψη μέχρι τέλος του μήνα στις ελλείψεις που πράγματι παρατηρούνται και υπάρχουν σε διάφορα φάρμακα που αφορούν τις ιώσεις και κυρίως τα αερολίνα για τις λοιμώξεις. Τα εισπνεώμενα. Γενικώς υπάρχει ένα θέμα τα εισπνεώμενα. Αυτή είναι η βασική έλλειψη, ειδικά αυτή την περίοδο που υπάρχουν ιώσεις οι οποίες χρειάζονται εισπνεώμενα. Η ελπίδα είναι ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχουν ανοίξει οι φαρμακοβιομηχανίες. Οι φαρμακοβιομηχανίες θα ανοίξουν και θα υπάρχει και επίσης το δεύτερο το οποίο ακούω από τους φαρμακοποιούς. Δηλαδή είναι ότι λένε πως επειδή στη Βόρεια Ευρώπη έχει κάνει ένα κύκλο μεγάλο αυτή η ιστορία και οι προμήθειες που ζητάνε πια είναι λιγότερες, θα πάρουμε κι εμείς κάποια φάρμακα περισσότερα από όσα παίρναμε ως τώρα. Και θα δημοσιοποιήσει το Υπουργείο Υγείας μια λίστα με ποια είναι τα αντίστοιχα γενώσιμα, ώστε να ξέρουν οι πολίτες τι μπορούν να επιλέξουν σε περίπτωση που δεν βρίσκουν το επώνυμο σε αγωγικά χρησιμοποιημένο φάρμακο. Δυστοπικό να κάνουμε την ίδια συζήτηση που κάναμε το 2020 και να έχουμε μπει στο 2023. Αυτό είναι. Όχι, συγγνώμη, συζήτηση για φάρμακα. Όχι, δεν κάνουμε για τον κορονοϊό, λέω, και την Κίνα. Α, για τον κορονοϊό, λέω. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί υπάρχει αυτό το άγνωστο που ακόμα ακούς επιστήμονες και λένε και οι ίδιοι επιστήμονες. Ακούω όλη τη μέρα και όλη τη βδομάδα αυτή που πέρασε. Επιστήμονες να λένε δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπάρχει που δεν το ξέρουμε από την Κίνα. Η Κίνα ανακοινώνει ένα νεκρό την ημέρα. Από κορονοϊό. Όταν στην Μεγάλη Βρετανία λένε αντιστοίχω είναι 15.000 την ημέρα. Επειδή δεν μπορεί να είναι. Ένας, σε όλη την Κίνα, ναι, δεν ξέρω αν είναι 15.000. Και στη μέση να είναι η αλήθεια, υπάρχει μεγάλη αλήθεια. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς, αν έχει. Δηλαδή σε τι κατάσταση είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί ακούμε διάφορα και βλέπουμε διάφορα παραιτήσεις γιατρών, διαμαρτυρίες. Θέματα στις ΜΕΘ δεν φαίνεται να υπάρχουν. Δεν ξέρουμε ούτε στις νοσηλίες υπάρχουν. Απέχουμε όλοι από το τέλος. Οι 160 απέχουμε πολλούς μήνες από το εμβόλιο που κάναμε το τελευταίο. Δεν υπάρχει ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό στους κάτω των 60, παρά μόνο για τους άνω των 60. Όλοι. Εσύ το έκανες, Εγώ το έκανα. Από την άλλη, δεν βλέπω και πολύ μεγάλη διάθεση για νέα δόση εμβολίου από τον κόσμο. Να πούμε ότι συνεχίστηκαν πάντως οι κόντρες. Σήμερα πέρασαμε σε άλλο στάδιο. Έχουμε τις κόντρες για τα κλειπτά του Παρθενώνα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Εντάξει, έχουμε τα πόδια. Θα πει για χειμάρα μετά. Θα το πω στο τέλος για να περάσουμε στους ανθρώπους, στους προκαλεσμένους πολιτικούς. Ότι η κυβέρνηση ζήτησε από το ΣΥΡΙΖΑ να πάψει να κάνει μια συνεκτική προσπάθεια, γιατί υπήρχε μια ανακοίνωση στο πρωί της κ. Αγνωστοπούλου. Δεν ξεκίνησε το θέμα έτσι. Συγγνώμη. Έχουν γράψει 2-3 μεγάλα μέσα του Bloomberg και άλλα ότι γίνεται μια διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου και ο Βρετανικός τύπος τον αποθεώνει, τον Όσμπορν, τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, ότι έχει συμφωνήσει με την Ελλάδα το δανεισμό, δίνοντάς του συγχαρητήρια. Έχει γραφτεί καιρό η ιστορία του δανεισμού. Έχει σκάσει εδώ και καιρό αυτή η ιστορία. Η κυβέρνηση λέει δεν υπάρχει νομή, δεν αναγνωρίζουμε κανένα. Δύο μέρες μετά έβγαλε μια ανακοίνωση το Υπουργείο. Υπάρχουν πάντως αντιδράσεις και υπάρχει ένα θέμα για αυτήν την ιστορία. Να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για κόρη του εθνικού πλούτου με αφορμή την υπόθεση των μαθητών. Στη λογική ότι αν αποδεχτούμε το δανεισμό, ή υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Αναγνωρίζουμε την κυριότητα, την ομή. Υπάρχει μια θέση, η οποία είναι διαχρονική θέση. Από το 1984 τουλάχιστον. Όταν δέχεσαι δανεισμό, είναι σαν να δέχεσαι. Εποχή τη Μελίνα Μερκούρη. Ωραία, υπάρχει αυτή η θέση πάντως. Ότι άμα δέχεσαι δανεισμό, δέχεσαι ότι δανείσαι κάτι που δεν είναι δικό σου. Ακριβώς. Δεν υπάρχει πάντως. Τουλάχιστον το διαψεύδει. Δεν προκύπτει. Και εγώ ξαναλέω από δεν διαψεύδει το ενδεχόμενο δανεισμό. Μιλάει για το. Θεωρεί ότι είναι κλεμμένα. Δεν νομίζω λέει ότι είναι κλεμμένα. Πάντως, είναι τον Έλληνα και ότι έτσι κι αλλιώς προλαβαίνει να γίνει τίποτα μέχρι τις εκλογές, επειδή όλο αυτό έχει τεθεί και στη βάση ότι αυτό γίνεται ενώπιση των εκλογών. Λες και το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ελλήνων αυτή τη στιγμή είναι αν θα γυρίσουν τα μάρμα του Παρθενώνα πίσω ή όχι. Και έχει,
Νομίζω εγώ, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό. Μακάρι να γυρίσουν τα αγγλικά. Μακάρι να γυρίσουν αύριο, να... λέω εγώ. Αλλά δεν είναι το πρώτο θέμα για του Έλληνε αυτή τη στιγμή, τα Μάρμαρα του Παρθενών. Να το πούμε. Όχι, αλλά αν έρχονταν. Κατά ψέματα. Τι θα γίνει. Θα υπήρχε. Η εφορία, λε. Κοίταξε. Αυτή είναι εφορία κάποια. Θα είναι μεγάλη χαρά αν συμβεί. Με καλού όρου θα είναι μια μεγάλη χαρά, μεγάλη ικανοποίηση, εθνική επιτυχία. Δύσκολο βλέπω ότι μπορεί μέσα σε 3-4 μήνε που έχουμε τι εκλογέ να έχει ολοκληρωθεί ένα πράγμα το οποίο το συζητάμε 40 χρόνια. Και δεν έχει. Αυτό είναι αλήθεια που λε. Πολύ δύσκολο το βρίσκω. Εκτός της αντιπαράθεσης των κομμάτων. Και νομίζω πως ναι. Και νομίζω πως ναι. Ο κ. Κρέκα σήμερα και βγήκε και ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πιο φθηνές χώρες στην Ευρώπη σε σχέση με τις τιμές του ρεύματος. Είναι ένα κομμάτι που αφορά την ακρίβεια. Αυτό ο κ. Γεωργιάδης. Μισό λεπτό, εδώ ζαλίστηκα λίγο. Πώς βγαίνει αυτό το πράγμα τώρα. Πώς βγαίνει αυτό το πράγμα. Πώς βγαίνει αυτό το πράγμα. Εδώ και 14 μέρες έχουμε διπλοτριπλάσια τιμή στη χοντρική. Να σου πω, υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση. Τη συζητάμε πολλές μέρες. Στου λογαριασμού, λέει. Η κυβέρνηση αναφέρεται στου λογαριασμού, το τι πληρώνει ο κόσμο. Η αντιπολίτευση αναφέρεται στο τι πληρώνουμε. Ως τιμή χονδρομπορικής. Και η παραγωγή κρατάνε τα κέρδη τους μια χαρά. Εντάξει. Φορολογημένα είναι, αλλά είναι πολλά. Παραδείγματος είναι φορολογημένα, είναι πολλά. Να τα πούμε. Είναι φορολογημένα. Μετρημένα λίγο στη ζούλα, δεν τα φέρνουμε στη Βουλή. Είναι λιγότερα από ό,τι ήταν, αλλά είναι πάρα πολλά ακόμα, προφανώς. Να πούμε ότι ο κ. Γεωργιάδης επιμένει στην επιτυχία του καλαθιού του νοικοκυριού. Βγήκε και παρουσίασε στοιχεία και είπε θα μπουν και άλλα προϊόντα μέσα ώστε να περάσει αυτός ο κάβος. Γιατί η ακρίβεια υπάρχει, όποιος το υποστηρίζει, το αντίθετο. Υπάρχει. Όποιος πάει στο σούπερ μάρκετ βρίσκει κάποια προϊόντα που δεν είναι και υποχρεωτικά, πινακίδας των ιδιωτικής. Είναι και επώνυμα κάποια, το λέγαμε και χθες. Εγώ βρήκα για σήμερα που ξαναπήγα. Ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε να βρουν περισσότερα επώνυμα στο καλάθι. Αλλά λείπουν τα επώνυμα. Έχει επώνυμα οξύδι, μπορεί να αγοράσει κάθε μέρα ένα μπουκαλάκι. Και επώνυμα, έχει και επώνυμα μακαρόνια, θέλω να σου πω. Και θα τα βρήκα εγώ χθες. Έχει φτηνή η γαλοπούλα και το χριστιανιάτικο τσουρέκι. Και τα επώνυμα, και τα επώνυμα, και τα, και τα επώνυμα μακαρόνια υπάρχουν επίσης. Πιστεύω ότι ο πληθωρισμός που θα είναι σε πτώση σε σχέση με και τον προηγούμενο. Τον τροφίμων πόσο θα είναι, έχει σημασία. Τον τροφίμων για την ώρα τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι διψήφια τα νούμερα. Καλά, προφανώς θα είναι διψήφια. Πόσο διψήφια. Ο γενικός πληθωρισμός θα είναι μονοψήφιος. Στα τρόφιμα είναι διψήφιος, σε άλλα προϊόντα είναι 15, σε άλλα και σε άλλα, όπως μου έλεγε ο κ. Καφούνης αυτές τις μέρες, ότι στα υποδήματα και στην ένδυση είναι 4, 4,5, 5. Δηλαδή δεν έχει αυξηθεί. Γιατί για να μπορούσαν να πουλήσουν οι άνθρωποι. Επειδή μπαίνουν και σε πτώση τη Δευτέρα. Θέλω να σα πω ότι το Υπουργείο Ανάπτυξη, ο κ. Γεωργιάδης, βγάζει δελτίο τύπου κάθε απόγευμα σε ποια σούπερ μάρκετ και ποια ώρα θα πάει την επόμενη μέρα. Να θες, να υπάρχει ένας. Όχι, είναι καταπληκτικό αυτό. Είναι σουρεαλιστικό. Αν δεν πάει, λέμε ότι κρύβεται γιατί δεν τον αποθεώνουν να τον το επιτίθεται. Όταν πάει, δεν είναι το αποθεώνουν. Είχε πει από την αρχή. Ο κ. Γεωργιάδης είχε πει από την αρχή. Και ότι το ανακοινώνει πάλι και λέει και πού θα είναι, εν πάση περιπτώσει, σε τέτοιες εποχές είναι τολμηρό, θέλω να πω έτσι. Έχει πει ότι από την αρχή που θα εφαρμόσει το καλάθι του νοικοκυριού, είχε πει ότι θα πάει σε κάθε μέρα θα πηγαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ για να τσεκάρει τι γίνεται με του λογαριασμού. Πάμε να δούμε στο μάρκετ, πάμε στο τέλο. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι που το έχουμε συζητήσει αρκετά. Μέρες εδώ, και θα το συζητάμε και πολλές ακόμα, νομίζω. Έτσι, ναι. Τα απόνερα δεν έχουν τελειώσει και μάλιστα αντιθέτως προαναγγέλλονται νέες αποκαλύψεις και για νέα πρόσωπα από τη Νέα Δημοκρατία που μπορεί να εμπλέκονται σε υποθέσεις που θα προκαλέσουν αναταράξεις στο κυβερνητικό σχήμα. Φωτογραφήθηκαν σε δημοσιεύματα για μία γυναίκα βουλεύτρια, βουλευτή στη Βόρεια Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε ξένα δεν σου πάει να το πεις και το βουλευτρή, έτσι. Δεν σου πάει. Κάνει υποχώρηση και για το βουλευτό. Σεβόμενος της υποκαταλήψης. Για λέγει. Πες βουλευτή. Και έναν άντρα βουλευτή στην Πελοπόννησο. Και εγώ μαθαίνω. Νότια Πελοπόννησο, υποθέτω. Γενικά και εγώ αυτά μαθαίνω. Δεν θέλω να κολλάζω. Δεν έχω την πληροφορία. Από το ρεπορτάζ και εγώ διάβασα τα νέα σήμερα που μιλάνε για βουλευτή. Της Νέας Δημοκρατίας, γυναίκα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Βόρεια Ελλάδα. Έκανε λίγο ρεπορτάζ. Νομίζω ότι προκύπτει αυτό. Και προκύπτουν και άλλα. Όπως επίσης προκύπτει ότι γίνεται και μια σχετική έρευνα και για την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Πέρα από τα δύο πρόσωπα στα οποία έχει αναφερθεί και χθες η Νέα Δημοκρατία, στον κύριο Φλαμπουλάρη και στην κυρία Γεροβασίλη. Η οποία δεν ξέρω αν κάνει κάποιες δηλώσεις σήμερα, αντιδράσεις κλπ. Δεν υπάρχει. Η κυρία Γεροβασίλη είχε απαντήσει και με αγωγές τότε. Οπότε, όχι τώρα λέω, αν υπάρχει κάτι πιο καινούργιο. Αυτό κάτι που είχε γραφτεί το 2016. Και πέρα από αυτό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, τι έχει γίνει τώρα, έχουν πέσει τα μούτρα τα επιτελεία των δύο κομμάτων. Και ψάχνουν άπλυτα πολλά. Έχουν φτιάξει ομάδες στη μία ομάδα που ψάχνουν. Ψάχνουν πρώτα τον εαυτό του, να το πω αυτό, και κυρίως την κυβέρνηση ψάχνονται. Ξέρω ότι ψάχνονται. Ψάχνουν του βουλευτέ, ψάχνουν αυτού που θα είναι υποψήφοι βουλευτέ. Να δούνε, μην τυχόν και ξαναπάθουν τα ίδια στο επόμενο διάστημα. Και ψάχνουν και στο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, αν δεν έχουν βρει ήδη και κρατάνε για να το κάνουμε τη μαρτύρωση της σταγόνας μέχρι να πάμε στις εκλογές. Υποπτεύομαι το δεύτερο εγώ, ότι πρέπει να λογικά να υπάρχουν στοιχεία τα οποία τα βγάζουν με μια
σειρά όπως έγινε με τις υποκλοπές που βγαίνανε σε δόσεις. Τις υποκλοπές σήμερα πήγε στην Αζάκη και ο Κώστας Βαξεβάνης ζητώντας την ελεύθερη εκλογή. Και η κυρία Τουρουπάκη. Αχθές το είπαμε. Ναι. Και πήγε η κυρία Βαξεβάνης. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μια προσπάθεια να επισπεύσει τη διαδικασία των εκλογών. Εκτιμώ με τις αποκαλύψεις αυτές που γίνονται και από την κυβέρνηση για να προσπαθήσει και αυτή να ισοφαρίσει εισαγωγικά λέω τη λέξη. Τις αποκαλύψεις που γίνονται από το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν οδηγήσει μέχρι τώρα στη διαγραφή. Ωραία, θα περάσουμε το επόμενο διάστημα. Στην αποχώρηση του κ. Και θα μάθουμε πολλά και διάφορα. Θα μπούμε σε μια διαδικασία περίπου άνθρωπο. Εγώ θα βάλω εδώ το ερώτημα και θα πάμε στους καλεσμένους μας αμέσως, γιατί έχουμε ένα ενδιαφέρον πάνελ σήμερα. Ότι υπάρχει μια επιτροπή στη Βουλή που ελέγχει τα αποδενέσχες, όλα τα αποδενέσχες, και η οποία πραγματικά υπάρχουν απορίες για το πώς γίνονται αυτοί οι έλεγχοι και δεν προκύπτουν στοιχεία τα οποία βγαίνουν. Μέσα από τη διάβγεια βγαίνουν τα στοιχεία αυτά. Δεν βγαίνουν δηλαδή, θέλω να πω, από καμιά φοβερή και τρομερή έρευνα. Στη διάβγεια είναι τα στοιχεία αυτά. Άρα είναι δημοσιευμένα. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τους καλεσμένους μας. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης, κυρία Σοφία Βούλτεψη, είναι μαζί μας. Την καλησπέριζουμε, την ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους. Και βουλεύτρια, που λέει και ο Γιώργος ο φίλος μου, στον νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Λοιπόν, την ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Βίτσα, τον καλησπέρισουμε, τον πρώην Υπουργό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών και υποψήφιο και πάλι και πρώην Υπουργό βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βίτσα που είστε μαζί μας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχετε με υγεία. Και τον κύριο Στέφανο Ξεγαλάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πολύ στενό συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη και από όσο γνωρίζω και υποψήφιο στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών της επόμενης εκλογής. Καλησπέρα, καλή χρονιά και από μένα. Είδατε ότι δημιουργούνται παρεξηγήσεις ενώ δεν έχει βγάλει το κόμμα ανακοινώσεις. Τις βγάζουμε εμείς. Με όλα αυτά που λέμε. Α, δίνουμε, ναι, τα λέμε εμείς. Δίνουμε ερεθίσματα. Και τώρα, συγγνώμη, αν λέτε επειδή υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι αποσύρονται υποψήφια από το ΠΑΣΟ. Λέμε και μας είπε για να αποσυρθεί υποψήφιος πρέπει να υπάρχουν. Ο γραμματέας, ο κ. Σπυρόπουλος, μας είπε ότι. Αυτό ακριβώς. Αυτό που λέτε και εσείς τώρα, ότι δεν υπάρχουν ανακοινωμένες. Αλλά όταν βλέπεις πρόσωπα τα οποία έχουν ένα δημόσιο λόγο, μιλάνε ή κάνουν αναρτήσεις στο Facebook για παράδειγμα και μετά αποσύρονται. Είναι ένα θεματάκι. Ας μην μείνουμε όμως αυτό. Και οι έδρες είναι κερδισμένοι γιατί οι περιοχές που πολιτεύονται θα κερδίζουν έδρες με βάση την απογραφή. Α, είναι αυτό. Λοιπόν, κυρία Βούλτεψη, να ξεκινήσουμε από εσάς. Όπως είπε και ο Νίκος, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο θέμα που βάλαμε εμείς, ανάποδα δηλαδή από τη συζήτηση, με την ιστορία του κ. Χιμάρα και με αυτά τα οποία σήμερα γράφαν τα νέα. Ξαναλέω, γράφαν τα νέα ότι έρχεται και άλλο πρόσωπο. Μαθαίνουμε και εμείς από το ρεπορτάζ. Και θέλω να σας ρωτήσω, η εικόνα που έχετε εισπράξει από την κοινωνία, από τον κόσμο κάτω, γυρίζετε στον ίδιο τομέα της Β' Αθηνών, ποιο είναι? Δεν είναι ένα πρόβλημα σοβαρό για τη Νέα Δημοκρατία αυτό? Ο κ. Πάτσης, ο κ. Χιμάρας, κάποια άλλα, η κυρία Σπυράκη, διαφορετικής φύσεως τα θέματα του καθένα, αλλά θέματα όμως και τα τρία. Και άλλα, θα τα πει τώρα και ο Γιώργος σε λίγο, γιατί θα τα πει και ο κ. Βίτσας, φαντάζομαι. Ναι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι τώρα. Με τον κόσμο που μιλάω, όχι, δεν μου έχουν αναφερθεί τόσο σε αυτά, ούτε στα θέματα των υποκλοπών, πέραν του ότι αυτό το οποίο η αίσθηση που υπάρχει στον κόσμο είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή όταν ασχολείσαι με την πολιτική, χρειάζεται να περνάνε όλα από μεγάλη κρυσάρα, ότι πράγματι η προσοχή αυτή πρέπει να αφορά τόσο εσένα τον ίδιο όσο και το κόμμα σου, αλλά και την ίδια τη Βουλή, γιατί αναφερθήκατε κι εσείς πριν στην Επιτροπή του Πόθεν Έσχες. Εγώ ξέρω ότι αν καμιά φορά έχουμε κάτι που λείπει ή κάτι αστεία, ναι, και μας κάνει εντύπωση η λεπτομέρεια με την οποία, ας πούμε, χωρίς να έχει και κάποια αξία, δηλαδή ένας αρνητικός λογαριασμός εδώ και 10 χρόνια, ας πούμε, ναι. Τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Σίγουρα, εγώ θα δω τη θετική του πλευρά, ότι πρέπει πλέον όλοι να γίνουν πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην παίρνουν αψήφιστα αυτό, ναι, το πράγμα. Κυρία Βουλευτή, δηλαδή δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία. Εσείς είστε αρκετά χρόνια βουλευτής. Ξέρετε ότι κάθε φορά που ορκίζεστε, σας φέρνουν τα χαρτιά που σας λένε αφενός μένουν τα δικαιώματά σας και αφετέρου τις υποχρεώσεις σας. Και υπογράφετε μάλιστα σε αυτό. Δηλαδή αυτό βλέπετε, λέω, ότι δεν μπορείτε να κάνετε αυτό, δεν μπορείτε να κάνετε εκείνο, μπορείτε να κάνετε το άλλο. Μα να πω τώρα, εμείς είμαστε και δημοσιογράφοι και τα ξέραμε πάντα. Και ναι, κάθε φορά που αλλάζει ο νόμος, ξέρουμε τι καινούριο άλλαξε. Ναι. Και κάθε φορά που υπάρχει μια τροπολογία που μπορεί να είναι ευνοϊκότερη, ναι, για κάποιους, γίνεται φασαρία. Άρα στην δημοσιότητα το μαθαίνουμε. Ναι. Είχε συμβεί, και οι βουλευτές έχουν τρεις συνεργάτες, πώς έχουν τέσσερις, δεν θυμάμαι τώρα πώς έχουν γίνει πια. Έφερε διορθωτική τροπολογία ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τα παρακολουθούμε αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι μην νομίζετε ότι ο κόσμος κάνει μια κριτική ως προς τα πρόσωπα και ενδεχομένως. Άδικη, ναι, είναι η κριτική. Όχι, καθόλου. Λέω το εξής, ότι δεν είναι. Ούτε αυτό είναι το βασικό του θέμα. Δηλαδή λέει, εντάξει. Γιατί πληρώνω τη φέτα 15 ευρώ, λέει, όχι, 14 ευρώ. Όχι. Καλό είναι να αποκαλύπτονται όλα, να ξέρουμε το who is who, ποιος είναι ποιος. Ναι. Πολλές φορές κάποιοι σου λένε ότι ναι, που ξέρω εγώ, η διάρκεια στο χρόνο
δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι μπόρεσαν να αντέξουν και να σταθούν γιατί ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλες τις κινήσεις. Ναι. Κάνουν μια πιο βαθιά συζήτηση από το να σταθούν στα πρόσωπα, ας πούμε. Δεν έχει φθορά η νέα κυβέρνηση αυτή την ιστορία. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο, να σας πω. Να πω κάτι θέλω για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Θα πούμε μετά για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Θα πούμε. Μην ανακατέψουμε τα θέματα, να τα πάρουμε ένα. Τα βάλατε κάπως ανάποδα, μην τα ξεχάσετε. Δηλαδή, δεν του ενδιαφέρει του πολίτε η διασπάση του δημοσίου χρήματο. Του ενδιαφέρει, σαφέστατα. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Λέω ότι εντάξει, μιλάω με κόσμο. Τι να σα πω. Από τη Δάφνη Μητώ έρχομαι. Χθε ήμουν αλλού, αύριο θα πάω αλλού. Μιλάω. Δεν είναι ότι δεν μιλάω. Δεν είναι ότι δεν του ενδιαφέρει. Απλώ του ενδιαφέρει με τη βαθύτερη έννοια. Δηλαδή, καλό είναι που αποκαλύπτονται, καλό είναι να παίρνουμε μαθήματα, καλό είναι να βλέπουμε ποιοι είναι στα ψηφοδέλτια, να βλέπουν και οι ίδιοι οι νεότεροι βουλευτές που μπαίνουν, κάνουν μια τέτοια διάκριση, μπορώ να πω, μεταξύ παλαιότερων και νεότερων βουλευτών. Να βλέπουν και οι νεότεροι ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά, δεν είναι περίπατο στο δάσος. Δηλαδή, κάνω και τούτο, κάνω και τ' άλλο. Κάνουν πάντως τέτοιες συζητήσεις. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω και διαφθορά. Πιστεύω και άρα και ο κόσμος μπορεί να κάνει αυτή τη διάκριση. Πρόκειται όμως για ασυμβίβαστα πράγματα, τα οποία πρέπει να τα καταλαβαίνουν όλοι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Πάμε και στον κύριο Βίτσα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βίτσα. Άκουσα χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον κύριο Χιμάρα, αλλά είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις και αναφέρει τον κύριο Φλαμπουράρη. Αναφέρει την κυρία Γεροβασίλη, αναφέρει δύο υπουργούς σας οι οποίοι είναι στο ειδικό δικαστήριο και λέει: μην μας κουνάει το δάχτυλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει και αυτό τη φωλιά του λερωμένη. Ισχύει καλά, αυτό, όμως πρέπει να αμυνθεί και ο κύριος Οικονόμου και η κυβέρνηση. Το γιατί συζητάμε για περσινά ξινά σταφύλια. Οι υποθέσεις αυτές οι δύο αφορούν το 2015-2016, έχουν απαντηθεί από τότε. Όχι, το 12 αφορά τη κυρία Γεροβασίλη. 12-15. Το 2015 βγήκε. Για την περίοδο 12-15 και είχε απαντηθεί, μάλιστα είχαν γίνει τότε και αγωγές. Οπότε πρώτον συζητάμε για ανώμια πράγματα. Τι αγωγές τώρα, δεν θυμάμαι το αποτέλεσμα. Ανώμια πράγματα. Το δεύτερο είναι ότι έχει έρθει πάλι στο προσκήνιο, θα λέγαμε αυτό που ονομάζαμε τρίγωνο της αμαρτίας, δηλαδή που είναι οι τράπεζες και ο ρόλος που παίζουν στην κοινωνία. Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που πλέον έχουμε και υπερκέρδη και παράνομα κατά τη γνώμη μου κέρδη, ελπίζω ότι θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε. Το θέμα της ακρίβειας πρέπει να το συζητήσουμε. Ναι. Απλώς και ο τρόπος που λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή όλα αυτά έχουν βγει, θα έλεγε κανένας, μπροστά. Αυτά μπορούν να δημιουργήσουν κάτι καλό. Για παράδειγμα, επειδή μπήκε σαν ερώτηση, ο νόμος του πόθεν έσχες πρέπει να αλλάξει. Έχει, δηλαδή αυτή τη στιγμή η επιτροπή της Βουλής ελέγχει μόνο το έσχες. Ναι. Το πόθεν. Έχει το και πόθεν, τα προηγούμενα. Το πόθεν δεν το ελέγχει. Αν αλλάξει κάτι, έχει τα προηγούμενα. Τότε το ελέγχει. Ναι, ελέγχει αν θέλουν, το έσχες. Μπορούν. Σοφία μου, σε παρακαλώ. Δημήτρη μου, θέλω να πω ότι όταν έχει τις προηγούμενες χρονιάς. Δηλαδή, τώρα λέμε αν το είχε τότε και αν το είχε τότε. Ναι, τώρα θα σε πάω στην υπόθεση Καϊλή που πια βγαίνει και ποιος έλεγξε. Αυτό δεν θα το βρίσκε. Τι έλεγξε. Δεν το βρίσκε. Δεύτερο, δεν συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή όλα τα κόμματα. Συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία και ένα μέλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω. Ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και δικαστική. Και δικαστική. Και δικαστική, ναι, λέω τώρα για τις πολιτικές. Υπάρχει ζήτημα με το πόθεν έσχες πάντως, γιατί ο έλεγχος του πόθεν έσχες, ας πούμε στην περίπτωση Χιμάρα, ή στην περίπτωση Πάτση, είναι διαφορετικές, δεν είναι ίδιες, αλλά πάλι υπάρχει το δημόσιο αντιμετωπίσμα. Λέω εγώ ότι άρα κάτι δεν ελέγχεται σωστά. Πρέπει να ή δεν είναι επαρκής ο έλεγχος που γίνεται, είναι λάθος. Τι πρέπει να αλλάξει κάτι, γνώμη σας, κύριε? Να έχει και τα δύο στοιχεία, και το πόθεν και το έσχες. Top. Αυτό είναι το ένα. Η δική μου γνώμη βεβαίως, και θα τη λέω καθαρά, είναι ορισμένες κατηγορίες πολιτών πρέπει να φύγουν από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, τώρα ελέγχουμε δημοτικό σύμβουλο. Ελέγχουμε να μείνει και να γίνει και μια κατηγοριοποίηση
ώστε πρώτα οι βουλευτές, πρώτα οι κυβερνητικοί παράγοντες, πρώτα οι αυτοί που έχουν ενδιαφέρον. Συγγνώμη, στους Δήμους ήταν η περισσότερη διαφθορά. Από εκεί ξεκίνησε και γι' αυτό έγινε. Εντάξει, δεν λέω για τους Δημάρχους και τους Αντιδημάρχους. Και οι άλλοι Αντιδήμαρχοι γίνονται όλοι στη σειρά. Λέω και για τους Δημάρχους. Πάντως, είπα ένα παράδειγμα. Εσείς κάνετε μια πρόταση. Η γνώμη μου είναι ότι κάποιες κατηγορίες δεν πρέπει. Γιατί τι γίνεται τώρα, ρωτάω. Υπεύθυνος για τη Βουλή, η επικεφαλής της Επιτροπής είναι ο κύριος Μούρας, Θανάση. Του λέω, Θανάση, τι έχει γίνει, για ποιο ο λόγο... Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, αρμόδιος δημοσιογράφης, ναι. Και... Αύριο μπορεί να... Του λέω, γιατί αργούν τόσο πολύ οι διαδικασίες. Μου λέει, ξέρεις πόσες έχω και πώς μπορώ εγώ να τους ελέγξω. Φοβάστε οποίος... ότι υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υπουργέ, περιπτώσεις αντίστοιχες σήμερα? Δεν φοβάμαι. Ό,τι είναι να αποδειχθεί, δεν ξέρω. Σας ψάχνουν, όπως τους ψάχνετε και εσείς, σας ψάχνουν και αυτοί από όσο γνωρίζουμε όλοι μας. Ναι. Δεν ξέρω τι θα προκύψει. Ναι. Τουλάχιστον από τους περισσότερους που γνωρίζω δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Ναι. Όσο με αφορά, θα χάσουν τον χρόνο τους. εντάξει. Θα μου πεις ο καθένας αυτό θα έλεγε. Πάντως, αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Και οι δύο λέγανε δεν ξέρω. Ποιο είναι τώρα το ζήτημα? Το ζήτημα της, θα λέγαμε, παρανομίας από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταχθεί για να φυλάσσουν και να διαφυλάσσουν και να προχωρούν και το να νομοθετούν δημόσιο συμφέρον, είτε δια της νομοθεσίας, είτε δια της διακυβέρνησης, ξαναβγαίνει μπροστά. Και εμένα αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Δηλαδή, όταν αν σχηματιστεί στο η κοινωνία η λογική ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτοί εκεί πηγαίνουν για προσωπικό πλουτισμό, δεν σας λέω ότι έτσι θα είναι. Καλά το αλλά λέτε. Να σχηματιστεί η εντύπωση. Τότε το πρώτο που θα αυξηθεί, να είστε σίγουροι, είναι η αποχή από τις διαδικασίες εκλογικές. Δηλαδή, το δεύτερο που θα αυξηθεί είναι η γενικευμένη διαφθορά, η μικρή διαφθορά, που μερικές φορές αθροιζόμενη είναι και πολύ μεγαλύτερη από τη μεγάλη. Και το τρίτο, ο λαϊκισμός των άκρων, κατά κύριο λόγο. Μάλιστα. Είναι μια τοποθέτηση, την κρατάμε γιατί είναι σημαντική και εκεί πιο έτσι, δεν είναι συγκρουσιακή της καθημερινότητας. Έχει λογική που την ακούω. Τώρα θα έρθω σε εσάς να τοποθετηθείτε. Έχετε πληρώσει κι εσείς και πληρώνετε ακόμα την ιστορία αυτή με την κυρία Καϊλή. Εγώ δεν θα πω ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη στα κόμματα, αλλά προφανώς υπάρχει επίπτωση σε κάθε κόμμα που αποκαλύπτεται. Ναι, εντάξει. Αλλιώς είναι να έχεις ένα κρούσμα, αλλιώς έχεις 10 και βέβαια αλλιώς κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Λοιπόν, έχετε κι εσείς το θέμα σας. Σε συνέχεια της συλλογιστικής που αναπτύχθηκε, θα σας εκπλήξω και εγώ. Πραγματικά, σε κάθε περιστατικό το οποίο βλέπει το φως της δημοσιότητας... Θα δούμε κι άλλο, νομίζω, το επόμενο διάστημα. Ναι. Ανεξαρτήτως κόμματος, θα έλεγα ότι θλίβομαι. Δεν με χαροποιεί καθόλου. Αυτά που είπε, που υπόθηκαν πριν, δυστυχώς αποτυπώνονται στις έρευνες. Δηλαδή, το γεγονός ότι η αξιοπιστία των κομμάτων βρίσκεται στο ναδύρ, βρίσκεται στα επίπεδα του 15 με 20%, σε ό,τι αφορά στην κοινή γνώμη ή του πολιτικού συστήματος σε αντίστοιχα επίπεδα, νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίζει όλους. Πραγματικά κάθε τέτοιο περιστατικό τροφοδοτεί τα άκρα, φέρνει ακόμα πιο κοντά στην κοινοβουλευτική παρουσία σχηματισμούς δολοφόνων όπως αυτών της Χρυσής Αυγής και δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει ένα 2% στις δημοσκοπήσεις και 2,5% σε κάποιες άλλες, όπου έρχονται ανερυθρίαστα και δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν αυτούς τους δολοφόνους. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει... Μα όσα διάφθορους θα τους ψηφίσουν. Ορίστε. Όσα διάφθορους θα τους ψηφίσουν. Όχι, θα τους ψηφίσουν ως μια επιλογή αντισυστημική. Γιατί θεωρεί, υπάρχει μια λογική ισοπαίδωσης, υπάρχει δυστυχώς, κυρία Βούλτεψη, υπάρχει μια λογική ότι όλοι οι ίδιοι είναι... Δεν Δημοκρατικό Κόμμα θα πάει να ψηφίσει τη Χρυσή Αυγή. Ξέρετε τι γίνεται. Ψηφίζαν αυτοί που δώσαν 10% το 2% αποτυπώνεται. Αυτό μπορεί να γίνει 3% και θα το αλλά όχι ότι σημαίνει ότι είναι από δημοκρατικό τόξο αυτή η άποψη. Είδαμε το 2012 να γιγαντώνεται η Χρυσή Αυγή και πιστεύω
πιστέψτε με, από αυτούς τις πιστέψτε με, όχι, ήταν από ψηφοφόρους και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Κακά τα ψέματα, κακά τα ψέματα, έτσι. Όλοι έχουμε ένα γνωστό μας που τότε το έκανε. Πρέπει λοιπόν, τι ανακάλυψαν τον κακό τους εαυτούς. Δεν ξέρω, συγγνώμη, εσείς δεν ξέρετε ανθρώπους που ψηφίζαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και ψηφίσαν Χρυσή Αυγή. Εγώ ξέρω λοιπόν, και από τις δύο. Ξέρω και από τις δύο. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ στους ανθρώπους που ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Και το 12. Είναι μεγάλη αποχή πάντα. Έλεγα λοιπόν ότι. Λοιπόν, να τον αφήσουμε τελείω πάλι. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, πραγματικά θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι διευρύνεται η αποχή. Είναι πάρα πολύ πιθανό στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να οδηγηθούμε σε αποχή άνω του 50%. Αυτό, κατά την εκτίμησή μου, δημιουργεί ένα πρόβλημα νομιμοποίησης στην οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές. Και αυτό. Δεν το λέει αυτό το Σύνταγμα. Εγώ σας λέω την εκτίμησή μου. Σας λέω την εκτίμησή μου. Θεωρώ ότι τίθεται ένα θέμα απονομιμοποίησης. Όσο διευρύνεται η αποχή, τόσο δημιουργείται πρόβλημα στον κοινοβουλευτισμό μας και στη δημοκρατία μας. Και στη δημοκρατία μας. Σας θυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια στην Ελλάδα δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα. Και επίσης θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πώς αλλοιώνεται η λαϊκή βούληση. Η λαϊκή βούληση πώς αλλοιώνεται. Το 2009. Με 3 εκατομμύρια ψήφους, το ΠΑΣΟΚ πήρε 161 έδρες. Το 2019, με 2.200.000 περίπου ψήφους, η Νέα Δημοκρατία πήρε 158 έδρες. Αυτό είναι αλλίωση. Ψηφίζουν λιγότεροι. Ακριβώς. Ψηφίζουν λιγότερο, πολύ λιγότεροι. Άρα λοιπόν, για εμάς είναι μείζον στο ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό ζητάμε πολιτικοποίηση των επικείμενων βουλευτικών εκλογών να μπουν άλλα τα κόμματα και να συζητήσουν για τα προγράμματά τους. Και το από εκεί και πέρα, για να κλείσω το θέμα αυτό, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει και μία ευθύνη των πολιτών και ψηφοφόρων. Γιατί ούτε ο Τιλάμπη δεν είναι χρυσός και βέβαια θα πρέπει και οι πολίτες να αξιολογούν τον κάθε υποψήφιο που βρίσκει τα λεφτά για να σπαταλάνε άλλοι δεκάδες χιλιάδες ευρώ να κάνουν πάρτι και πολυτελή φυλάδια και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, θέλω να σας πω. Δεν θέλω να πω ονόματα. Πήρατε την κυρία Λάσπα. Πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό. Η οποία και με τις τοποθετήσεις κιόλας και σήκωσε θύελλα. Δεν νομίζω ότι εκτιμήσατε τη διαδρομή της στην πολιτική. Πήρατε ένα άνθρωπο αναγνωρίσιμο. Και να μην πω για την κυρία Καϊλή που έχει την περιπέτεια που έχει τώρα. Λέω ότι δείχνουμε τις ευθύνες στους πολίτες. Ενώ οι ευθύνες επί της ουσίας είναι στα κόμματα πώς επιλέγουν αυτούς που επιλέγουν. Και τους προτείνουν στους πολίτες. Είναι αμφίδρομη. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Να πω, κάτι. Εγώ πάντως θα βλέπω ποδοσφαιριστή. Θα χαλάσω λίγο το κλίμα της. Την καταλαβαίνω και είναι πολύ θετικό ότι η νυφάλια τοποθέτηση των εκπροσώπων των τριών κομμάτων. Έτσι, υπάρχει μια σύνεση. Εγώ έχω να πω ότι αυτή η ιστορία Χιμάρα, Πάτσι, Καπάτου, Μαραβέγια έχει πρόσημο. Και έχει να κάνει με τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ακόμα σε ισχύ οικία του κορονοϊού και η πράξη του δημοτικού περιεχομένου. Πάει σύννεφο η απευθείας ανάθεση. Στους δήμους έχουν επιστρέψει οι αναπτυξιακές εταιρείες και γίνεται χαμός. Και δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για ατομική ευθύνη. Εδώ υπάρχει, ο λαός λέει, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Έχει δοθεί ένα σήμα με 14 εκατομμύρια ευρώ αναθέσεις για τα αξιοπιστικά, με πάρα πολλές δουλειές, με ελάχιστες εκτός στα μεγάλα τεχνικά έργα. Και βλέπει και ο κάθε χυμάρα στην επαρχία και σου λέει: χαμός γίνεται, πάρ' τη γαλάζιο. Πάω και εγώ να γίνω κρυδούλα. Τα μεγάλα τεχνικά έργα τα έπαιρνε η εταιρεία του Φλαμπουράρη. Ναι, ναι, τα μεγάλα τεχνικά έργα μέσα στο μνημόνιο. Μα γιατί το λέω τώρα. Ήταν το πιστόλι στον Κρόταφο και δεν μπορούσε να βγάλει ένα ευρώ. Άκουσε. Αφήστε. Γιώργο, με συγχωρείτε. Κυρία Βουλευτή, Τρόικα στον Κρόταφο είχαμε και εμείς. Αλλά έχει δοθεί σήμερα 13 χρόνια. Δεν είναι έτσι. 8,5 δις απευθείας αναθέσεις. Καμία σχέση δεν έχουν τα συγκεκριμένα με αυτό. Φωτοτυπίες έβγαζε. Δεν ήταν απευθείας αναθέσεις. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Τι μας λες ότι θέλω η εταιρεία στην οποία συμμετείχε ο Φλαμπουράρης τα είχε καλά με τη Νέα Δημοκρατία και έπαιρνε μεγάλα τεχνικά έργα. Βέβαια έπαιρνε. Όχι, τα είχε καλά και ότι έπαιρνε με απευθείας αναθέσεις. Δεν είχε απευθείας, δεν είχε κανείς. Άστο τώρα. Μα ποιος είπε για απευθείας. Και δεύτερο, εγώ σου λέω, δεν είναι έτσι. Το έργο. Να είναι έτσι. Αλλά
Κύριε Βίτσα, κάνουμε τώρα ένα λεπτό. Όχι, όχι. Πυροδότησε ο κύριος Καραμέρος. Το έργο, το μεγάλο που πήρε και η εταιρεία του κυρίου Φλαμπουράρη από την περιφέρεια Πελοποννήσου, θυμάστε, ήταν, δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες, ήταν η ίδια εταιρεία, εμφανιζόταν μέτοχος ακόμη όταν το πήρε, δεν έχουν δοθεί αποφάσεις αυτές. Και να πω κάτι τώρα γιατί με τριγκάρετε. Λοιπόν, η κυρία Γεροβασίλη δεν αρνήθηκε ότι η εταιρεία της έπαιρνε δουλειές από τον Νεοφύλλο. Δεν είπε αυτό. Είπε ότι εγώ ήξερε ότι ήσχε ο νόμος του 2008. Όχι. Δεν αρνήθηκε ότι η εταιρεία της έπαιρνε. Είπε ότι εγώ πελάτη έχω τον πολίτη που υπάγεται στο Νεοφύλλο. Βρήκε δηλαδή ένα σόφισμα. Άρα λοιπόν, θα συζητάμε για την Φλαμπουράρη και τον Γεροβασίλη. Τη στιγμή που βγαίνει Πάτσι, Μαραβέγια, και τους ξεχάσαμε εκείνα, τα ξεχάσαμε. Δύο υπουργούς για παράβαση καθήκοντος. Τους ματιάσατε, κύριε Ξενάκη. Όχι, θέλω να πω το εξής. Τώρα δεν σας βολεύει. Πέστε μου, τι μέτρα πήρατε τότε που οι εταιρείες αυτές τη στιγμή που έγινε αυτό ήταν στο μετοχολόγιο των βουλευτών και υπουργών. Γι' αυτό σας λέω, μην αρχίσετε αυτή την ιστορία γιατί δεν βγάζει νόημα. Άρα να μην μιλήσουμε καθόλου. Όλοι κρινόμαστε για τα αντανακλαστικά των κομμάτων μας. Η αλήθεια είναι, κυρία Βουλευτή, ότι τα αντανακλαστικά σας στο σύνολο των υποθέσεων δεν ήταν τόσο καλά. Δεν ήταν τόσο καλά. Στην περίπτωση εκείνη. Έχουμε έναν άνθρωπο που παίρνει 4,5 εκατομμύρια δάνειο, αγοράζει με αυτά 4,5 εκατομμύρια. Τώρα έχω να πω πολλές λεπτομέρειες για αυτά. Πόσους ψήφους πήρε, Σοφία, το 2010 έγινε αυτό, πάντως, κύριε Βίτσα. Το 2010 έγινε. Ιστορία για πάντως. 28. Ξέρεις πόσοι ψηφίσανε στα Γρεβενά την τελευταία φορά? 22.000. Καμία σχέση. Εννοώ ότι έτσι βγαίνεις. Όχι. Οι εκλογές, ξέρεις πολύ καλά, είσαι παλιός, δεν κερδίζεται μόνο με αυτό. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί εμείς να μην συμφωνούμε και να μην το κάνουμε από συγκρότηση. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχουν μόνο λεφτά. Τα ξέρετε, τώρα δεν θα το πω. Υπάρχει ένα πράγμα που μπορείς να λες κάποια πράγματα που να μην έχουν αξία, να μην είναι αλήθεια, να μην γίνουν ποτέ. Άσχημο σήμα με τον κορονοϊό. Δεν πανδημία είναι στη συγκρότηση τη δική μας, επομένως όχι, μην τα σας δεν είναι, αλλά εργαλειοποιήθηκε η πανδημία. Δεν είχε σχέση αυτό από το τι πίεση έβγαζε το μαγαζί του Κιμάρα. Αυξήθηκε απευθείας ανάθεση από 30.000 σε 60.000 ευρώ. Καλά, του πάτησε τα εκατομμύρια, δεν ήταν. Οι απευθείας αναθέσεις σχετίζονται με τον κορονοϊό και, αυτό, και αυτά έγιναν παντού. Τώρα, αν έχετε κάτι συγκεκριμένο, εδώ μιλάμε για σε σχέση με το αξίωμα. Δηλαδή, τι θέλει να μου πει, ότι αν δεν υπήρχαν, μπορούσε να το κάνει. Εδώ μιλάμε σε σχέση. Καταρχήν, μιλάμε για το αξίωμα. Αν μπορείς να έχεις το αξίωμα και να το κάνεις. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου δημοσίων συμβάσεων του έχει πει ότι πραγματικά έχει ξεφύγει η κατάσταση. Εντάξει. Σας λέω, είναι σε ισχύ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δίνει τη δυνατότητα σε απευθείας αναθέσεις? Γιατί είναι σε ισχύ? Για συγκεκριμένα πράγματα, όχι για όλα. Το σκέφτεστε να βγουν ένα και μία μία. Ο κ. Ελευθερόγλου και ο κ. Καραμέρος είπαν ότι ψάχνονται άλλες δύο περιπτώσεις. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Είπα. Τέτοιο ούτε εγώ ξέρω. Δεν ξέρω αν ξέρει κανένα σας. Λέω απλώς να μην κάνει κανείς την Παναγία. Να μην κάνει κανείς την Παναγία, γιατί υπάρχουν θέματα σίγουρα. Υπάρχει ένα υπουργείο που τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε στο παρελθόν υπήρξαν απευθείας αναθέσεις. Ναι, αυτά πάει, ξεχαστήκαν και αυτά. Τι θέλεις και δεν έχετε βρει. Εσείς ή σκοπεύετε να κάνετε? Αυτά ήταν στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω τι να σας πω. Υπάρχει και το θέμα λοιπόν, της δικαιοσύνης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να το κλείσουμε σιγά-σιγά. Πρέπει να το θέμα της καθημερινής. Μπορείς να πάμε και να πω κάτι για τα μάρμαρα. Θέλετε να πούμε τα μάρμαρα. Ναι. Πάμε να πούμε τα μάρμαρα και μετά να πούμε την ακρίβεια αμέσως μετά για τις συντάξεις. Αλλά πάμε να πούμε τα μάρμαρα. Μην νομίζω ότι θα σας θυμώσω κιόλα. Τι θέλει να πει για τα μάρμαρα? Υπάρχει θέμα να έρθουν πιο έτσι. Ακούστε, δεν υπάρχει. Όπως κάνατε με κάποιους άλλους που τα φέρατε εδώ πέρα. Εντάξει, κύριε Ξεκαλάκη, δεν απαντάω σε αυτά τώρα. Γιατί δεν απαντάτε, μα είναι πραγματικότητα. Τα γλυπτά του Παρθενώνα που αποτελούν αναπόσπαστο. Ήρθανε κι άλλα αρχαία. Ιδανικά. Η συλλογή στέλνει ακριβώς. Είναι η ίδια μεθοδολογία. Μην τα μπερδεύετε. Ίδια μεθοδολογία. Όχι, μην τα μπερδεύετε. Τα γλυπτά σε όλο τον κόσμο. Ακούστε, σε όλο τον κόσμο μπορεί να γίνονται τέτοιοι ανταλλαγές και τα λοιπά και να πάρει και αυτά. Τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εδώ είναι από αρχαίο καπηλεία. Θα με αφήσετε να μιλήσω? Μα εγώ είναι ήθελα να πω κάτι. Θέλω να μιλήσουμε για τα γλυπτά του Παρθενώνα, παρακαλώ. Δεν
Ναι, ναι. Λίμον, άμα περίμενε. Όχι, και η άλλη περίπτωση λέει είναι προϊόν αρχαιοπαρθενών. Προσπαθώ να πω ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι ειδική περίπτωση γιατί αποτελούν αναπόσπασμο τμήμα του σημαντικότερου μνημείου. Άρα αυτά δεν μπορούν να αποτελούν να είναι κομμάτι μια διεργασία που μπορεί να ακολουθούν πολλά μουσεία και πολλέ χώρε. Επειδή παρακολουθείτε τη διεθνή επικαιρότητα, άλλα λένε οι Άγγλοι και άλλα λέμε εμεί. Προσέξτε αυτό. Μα γι' αυτό πήρα το λόγο. Ωραία, για πέστε μας. Λέω το εξής. Μου μυρίζει κάτι αυτό. Γιατί τώρα δημοσιογράφοι είμαστε, ξέρουμε ότι γίνονται κάποιες διαρροές σε συγκεκριμένα μέσα που έχουν πάρει και τα μεταδίδουν εκείνοι. Ναι. Τα είδαμε και με το Σπίγκελ και με τη μικρή Μαρία. Το βλέπουμε τώρα και άρα με συγκεκριμένα τι μέσα. Χρησιμοποιείτε τι, ο τύπος ο Βρετανικός. Ναι, σίγουρα, κοιτάξτε, προφανώς, ακούστε. Κάνε το Βρετανικό Μουσείο ναι. Αυτό τον καιρό είναι πάρα πολύ στριμωγμένο γιατί πάρα πολλοί κόσμος, Άγγλοι, Βρετανοί, αλλά και άνθρωποι από όλη την κοινοπολιτεία, μαζεύουν υπογραφές, πιέζουν κτλ. Και ψάχνει να βρει μια διέξοδο που να το βολεύει. Για να το πετύχει, κάνει διαρροές και λέει εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Αλλά δεν υπάρχει ζήτημα τέτοιο. Μα έχει διαψευστεί πλήρως. Θεωρείται προϊόν κλοπής και δεν έχουν δικαίωμα ούτε κατοχής ούτε νομής. Ναι. Εγώ για να μην είναι η κυριότητα είναι κατοχή και νομής. Αυτό. Ναι. Άρα ο δανεισμός θα νομιμοποιούσε. Μα δεν συζητείτε αυτό το εντάξει, θέμα. Είναι ξεκάθαρο. Έχει σημασία πάντως να πούμε όλα τα κομμάτια ότι για όλους εμάς δεν υπάρχει δικαίωμα του Βρετανικού Μουσείου ή της Μεγάλης Βρετανίας. Να κάνει κάποια δίκη. Αυτά είναι ελληνικά. Οποιαδήποτε προηγούμενη, θα λέγαμε, δικαιολογία δεν εκλείπει πλέον. Δηλαδή υπάρχει το Μουσείο της Ακρόπολης πια. Και χώρος υπάρχει, μπράβο. Υπάρχει σωστά, χώρος. Σωστά. Γιατί παλιά μας γιατί λέγανε που θα βάλετε. Άλλες που τα μάρες, ας πούμε. Καλά, και πάλι δεν υπήρχε πριν. Δεν ήταν αιτιολογία. Πρόσχημα ήταν και τότε, αλλά τώρα δεν υπάρχει ούτε πρόσχημα. Δεν υπάρχει ούτε πρόσχημα πια. Κάθε φορά μπορεί να βρεις μια που τα μάρες και αντιλέσεις να θεωρείς ότι αυτό είναι δικαιολογία. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινότητα πάλι. Να γυρίσουμε τώρα στα θέματα της καθημερινότητας. Πάμε στο άλλο, επειδή το είπαμε και εμείς στην αρχή, να πάμε σε εσάς. Ακρίβεια που λέμε για το καλάθι του νοικοκυριού. Εσείς η δική σας άποψη ότι έχει δουλέψει αυτό, ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει, ή ότι απευθύνεται σε ένα πολύ μικρό κομμάτι κόσμου, μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι από όλους. Αλλά η δημοσκοπικά δεν προκύπτει πάντως. Έδειξε κάτι δημοσκοπής δεν τις μαζί σου. Προχθές. Είναι γνωστές, δεν είναι ο Γιώργος. Που δείχνει ότι το 70-75% του κόσμου δεν έχει καταλάβει η διαφορά με το καλάθι του Γιώργου. Υπάρχει ένα 25% που λέει ότι το έχει καταλάβει και ένα 75-70-75%. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα νούμερα. Εσείς, ποια δική σας εικόνα πια είναι. Θα σας πω κάτι. Ναι. Προφανώς δεν υπάρχει ζήτημα όσον αφορά στην ακρίβεια, όπως και όσον αφορά το ζήτημα των φαρμάκων. Αυτό όμως. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι δεν είναι αποτέλεσμα ελληνικών ζητημάτων μόνο. Έχει μία παγκόσμια κρίση επί 3 χρόνια πανδημίας και πολέμου που έχει δημιουργήσει μεγάλη έλλειψη στις πρώτες ύλες, έχει προκαλέσει πληθωρισμό και υπάρχει παντού αυτό το πρόβλημα. Να σας πω επίσης ότι στην Ισπανία με το 4% του πληθωρισμού που κόπηκε του ΦΠΑ και τα λοιπά. Εντάξει, δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Μάλιστα, κάποια ακριβήναν κιόλας. Ακριβώς γιατί το 4% είναι ένα πάρα πολύ μικρό. Ναι, το 4% και αυτό. Και 4 μόνο στο ελαιόλαδο και στα μακαρόνια. Το 4% αυτό είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό και ήταν βέβαιο ότι θα χαθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα. Γι' αυτό και, και το ρεύμα είναι φθηνότερο. Γι' αυτό και η αντιπρόεδρος. Καμία σχέση. Από τη σύνοδο κορυφής του Μαρτίου 21. Και όμως πολύ πιο ακριβό για αυτούς. Έχετε δει τη χοντρεμπορική. Δεν μιλάω για χοντρεμπορική. Αυτό είναι επιχείρημα ΣΥΡΙΖΑ. Τι μιλάω για λιανεμπορική. Αυτή είναι πίνακες της Ευρωτήσης. Μιλάω για λιανεμπορική. Μιλάω για λιανική. Δηλαδή, δεν μιλάω για χοντρεμπορική. Μισό ερώτημα σας κάνω. Εδώ πέρα κάνει 269 ευρώ. Άντε πάλι. Μισό λεπτό. Αυτή η προπαγάνδα των αριθμών μισό λεπτό. Δεν με καλύπτει. Ερώτημα θα σας κάνω και πείτε μου είναι προπαγάνδα. Μην μου απαντήσετε. Είναι έχει χειρότερη πραγματικότητα στην Ισπανία και 269 και φτάνει πιο ακριβώ στον Ισπανό καταναλωτή από ό,τι στον Έλληνα. Όχι, όχι, δεν φτάνει πιο ακριβό, γιατί όπως ξέρετε στην Ισπανία, η Ισπανία είναι μια και η Πορτογαλία μια εξαίρεση, γιατί παίρνουν αέριο και γενικά εξαρτάται η ενέργειά τους από την Αλγερία και από τις χώρες του Μαγκρέμπ. Άρα λοιπόν και γι' αυτό προσπαθήσανε πάρα πολλά πράγματα να κάνουν και στο πλαίσιο όλοι, στο πλαίσιο της Επιτροπής Πέγκα, για να μην ενοχληθούν οι χώρες του Μαγκρέμπ. Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι
ότι αυτό το οποίο ενδιαφέρει. Για τις υποκλοπές. Αυτό το οποίο λέω εγώ. Είναι ό,τι ναι, και τον καθένα. Ακριβώς. Μεγάλη σχέση. Όποιο έχει τη μύγα, μοιάζεται. Μεγάλη σχέση έχει. Προσπαθήσανε να τραβήξουν το ενδιαφέρον από το Μαρόκο, που ήταν το βασικό πεδίο της διαφθοράς τους και που σχετιζόταν με την Ισπανία. Έτσι, το πρόβλημα της Ισπανίας, του Μαρόκο, του Πολυσάριο και των Σαχράου. Μην πάω τώρα σε αυτά. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Μην τους μπερδεύεις τώρα. Μπερδευτήκαμε. Εδώ είναι το μάρκο. Μπερδευτήκαμε. Συγγνώμη, μπερδευτήκαμε. Θα πείτε, αλλά για να καταλάβουμε κι όλοι εμείς που δεν τα ξέρουμε τόσες λεπτομέρειες που τα ξέρετε ο Γιώργος και εσείς. Έχω μια γενικότερη ερώτηση. Εδώ σας κατηγορούν για ένα πράγμα. Τα νούμερα είναι νούμερα. Υπάρχει όμως ένα θέμα αγοραστική δύναμη. Σας λένε λοιπόν, η αντιπολίτευση το λέει, ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι αυτή τη στιγμή. Τελευταίοι των τελευταίων στην Ευρώπη. Αυτό είναι γενικό που το καταλαβαίνουν όλοι. Ακούστε. Ότι με τα λεφτά που παίρνουν, παίρνουν δεν λιγότερα πράγματα. Αυτό. Δεν αρνούμε τα ούτε 2,68, ούτε 6, ούτε 8. Αυτό. Ωραία, μιλάω. Αυτό είναι πιο απλό. Μιλήστε. Εγώ δεν αρνούμε τα προβλήματα. Ξέρετε τι αρνούμε. Και γιατί ο κόσμος παρόλα αυτά τα προβλήματα που έχει, γιατί δεν πιστεύω να νομίζετε ότι αυτοί που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν προβλήματα ή δεν μας λένε φαντάζομαι τα προβλήματα τους. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κόσμος όμως δεν πιστεύει, με βάση τη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, δεν πιστεύει ότι υπάρχει μία μαγική λύση την οποία έχει στα χέρια του. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ και ότι θα τους δώσει τη λύση. Και λέει ο κόσμος. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή το ρεύμα το οποίο πληρώνουμε στη Λιανική. Λιακό και ξέρω ψωμί. Από την τσέπη μας. Όχι, δεν είναι από την τσέπη μας. Από τους φόρους μας είναι. Καθόλου δεν είναι. Από τους φόρους μας είναι, κυρία Βούλτεψη. Καθόλου λάθος. 2 δις είναι από το μηχανισμό άμεσης. Μην αναφέρετε τα θέματα των ΑΠΕ. Λοιπόν, μην τα βάζετε. Αυτά είναι άλλα. Λέω 3,2 δις φορολογήθηκαν στις εταιρείες στην πηγή. Ούτε σεντ δεν έχετε πάρει από τη φορολογία. Αυτά τα λέτε εσείς. Ούτε σεντ. Κύριε Ξεκαλά, και αυτά θα τα δούμε στην κάλπη για σας. Δεν μπορώ στην κάλπη θα δούμε αν πήρατε σεντ. Θα δούμε στην κάλπη. Όχι, αυτό το βλέπουμε σήμερα. Αν λέτε, τα παρακολουθεί ο κόσμος. Ναι. Ολοκληρώνω. Ο κόσμος βλέπει το λογαριασμό της ΔΕΗ. Αυτό βλέπει. Βλέπει ότι έχει δυσκολίες. Βλέπει όμως ότι άνθρωποι οι οποίοι έκοψαν το ΕΚΑΣ, άφησαν χωρίς συντάξεις, χείρες και ορφανά, ότι τώρα πάλι έχουν φοβερές λύσεις και ότι αυτοί θα τα έκαναν καλύτερα. Λυπάμαι, αλλά δεν τους πιστεύει κανείς. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό υπάρχει εναλλακτική του ΠΑΣΟΚ. Σε προηγούμενες δεκαετίες έχει αποδείξει ότι είναι το πραγματικό κόμμα που στηρίζει την ελληνική κοινωνία. Κυρία Βούλτεψη, να σας πω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία με τους Σαμαρά έφτασε 19% και ξαναπήγε στο 39%. Στα Εκούρα έχει πουλιο τότε και στα Εκούρα έχει και τώρα. Ποιος πήγε στο 39%? Αλλάζουν τα κόμματα και αλλάζουν εποχές. Η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη γύρω. Όχι, όχι. Η Νέα Δημοκρατία στο πρώτο γύρο πήρε 19. Μετά από ένα μήνα πήρε 29. Άρα δεν είναι το ποσοστό αυτό. Η Νέα Δημοκρατία δεν αλλάζει ποτέ. Είναι σταθερή, μεγάλο κόμμα. Μεγάλο κόμμα, είναι μεγάλο κόμμα. Σταθερά και έμεινε μεγάλο των λίγων. Κόμμα. Έχετε ναι. δίκιο. Δεν είναι καθόλου, είναι λαϊκό κόμμα. Ναι. Με τους λίγους να μην πω ποιος ήταν τώρα. Έτσι και ποιοι ευνοήθηκαν. Ναι, πείτε. Λοιπόν, να πείτε. Γιατί όλοι κύριε Ξανάκη θα σας πω κάτι. Να πείτε και να πάμε. Αυτοί οι οποίοι καταγγέλουν αυτή τη στιγμή έκαναν κάτι κατά της ολιγαρχίας των μεγάλων συμφερόντων, θυμάστε κάτι. Είστε το κόμμα που αγαπάει τους τραπεζίτες. Αφήστε να πει μια κουβέντα όμως. Αφήστε να πει απαντήσει αυτό που τους είπατε. Αυτοί είσαστε. Είσαστε αυτοί που στηρίζουν τους παρόχους. Έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν είναι κανένα σύμμαχός μας. Εμείς έχουμε σύμμαχο την κοινωνία. Και θα το δείτε πραγματικά στο εκλογικό αποτέλεσμα. Τι να πω τώρα, να μην στενοχωριόμαστε, δεν σας χαλάω το χατήρι τώρα πρώτες μέρες. Μα δεν αμφισβητεί η κυρία Βούλτεψη, δεν αμφισβητεί κανένας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλο κόμμα. Εγώ θα πρόσθετα δίπλα, δυστυχώς. Αλλά εγώ που δεν είμαι αντίπαλος. Ναι, αλλά είναι λαϊκό κόμμα. Γιατί δεν μας ψηφίζουν, δεν είναι πολύ πλούσιοι στην Ελλάδα. Ο δε λαϊκισμός της Νέας Δημοκρατίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και μπαίνοντας, θα έλεγε κανένας, στην καθαρή εκλογική χρονιά. Είμαστε πια. Είμαστε σε εκλογές. Είμαστε προεκλογική περίοδο. Ό,τι γίνεται, και μάλιστα μου αρέσει και αυτό που βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης και λέει αυτό. Το ότι μεταφέραμε ένα μήνα πριν δεν έχει να κάνει με τις εκλογές. Ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα έχει να κάνει με τις εκλογές. Μα εξήγησε ότι ξεκινάει ο τουρισμός για να μην τους πάρουν με το χαμηλότερο μισθό. Δεν είναι εκεί το θέμα. Πώς δεν είναι. Γιατί και να τους πάρουν με μικρότερο μισθό, άμα το αλλάξει μεγαλύτερο. Να σας πω κάτι. Εσείς βάλατε στο υπερταμείο τους αρχαιολογικούς φόρους και
βάλανε όλα και δεν τους βάλατε. Τροπολογίες κάνατε για να βγάλετε τις εκκλησίες. Αφήστε να μιλήσει, αφήστε να μιλήσει. Αφήστε να μιλήσει. Εντάξει, μα το κόσμος τα ξέρει. Θα σας θυμίσω. Είναι ωραίο, δεν είναι επιχειρήματα στο Πασό. Το Σύνταγμα το προηγούμενο, όχι αυτό, το προηγούμενο. Υπάρχει άρθρο που λέει ότι αυτά τα πράγματα δεν μπαίνουν σε ούτε σε αποτίμηση. Και πώς τα βάλατε στο στη λίστα, ήσασταν βιαστικοί. Εσείς είπατε προηγούμενα. Βαριόσασταν που ζούσατε να τα βγάλετε. Εγώ θέλω να πω ότι μπήκαμε σε εκλογική χρονιά. Επειδή υπάρχει νόμος, ναι, θα πάμε και στο Σύνταγμα. Και ο καθένας θα πρέπει να κριθεί και από τις πράξεις του. Α, και τότε γιατί φέρνει τροπολογία που είχε το Σύνταγμα. Και από τις προτάσεις του. Δηλαδή τι λέμε να γίνει τώρα. Τι λέτε να γίνει? Λέμε να γίνει το καλά του νοικοκυριού, που εγώ θα πω ότι μέσα στον όλο χαμό. Εντάξει, λέμε να γίνει ότι θα μας λύσει το πρόβλημα αυτό το. Το market το οποίο, ναι, δεν ξέρω. Ή θα μπορούσαν να πάρθουν πιο σοβαρά μέτρα. Ένα από αυτά που έχουμε πει είναι, μάλλον τρία εγώ θα πω, υπάρχουν κι άλλα. Το ένα, ο έλεγχος του ενεργειακού κόστου. Είπε ο κύριος Τσικαλάκης προηγούμενα, δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε σε κατάσταση που στην Ελλάδα να κάνει 269, στη Βουλγαρία να κάνει 150 ευρώ η μεγαβατόρα δεν πληρώνει στο λογαριασμό και να αγοράζουμε, από τη Βουλγαρία και να πουλάμε στην Ελλάδα με τιμές Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτό έχει γίνει. Άρα θα το ένα είναι αυτό. Και άρα έχουμε ειδικό φορό κατανάλωσης και πλαφόν και στη χοντρική και στη λιανική κτλ. Το δεύτερο ζήτημα. Πραγματική μείωση θα ήταν να πούμε ότι κατά την περίοδο της κρίσης, θέλετε της παγκόσμιας κρίσης, μειώνουμε το ΦΠΑ, ακόμα και το μηδενίζουμε, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Κύριε Βίτσα, είχατε 24% το ΦΠΑ επί 4,5 χρόνια. Τι μου λέτε τώρα ξαφνικά? Εσείς είχατε 24% το ΦΠΑ και το πήγατε 13% λίγο πριν τις εκλογές. Ξέρω πάρα πολύ καλά, δηλαδή, μη μου ότι κάνετε η τώρα. Ελλάδα υποφέρει. Εγώ όχι ξέρω μόνο τώρα, πάρα πολύ καλά ότι υπέφερε και όταν είχατε 24%. Με την αριστερά. Μία φορά υπέφερε με την ιστορία των, των κατασκόπων, που τελείωσε με, με την εκτέλεση του Μπελογιάννη κτλ. Μία σφαίρα. Μα τι λέτε, πραγματικά τι λέτε? Δεν το είχατε 24% το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Και όχι λοιπόν, σήμερα, εσείς και κυβερνήσατε. Κάνουμε, και αν τώρα το κάνουμε 13. Κυβερνήσατε. Η χώρα, εσείς κάνατε. Κάνετε σαν να μην έχετε κυβερνήσει. Παρακαλώ. Και κάνετε σαν να μην έχετε κυβερνήσει. Έχει κυβέρνηση εδώ πέρα. Ορίστε. Εκπρόσωπος κυβέρνηση εδώ πέρα. Θέλω να πω την κυβέρνηση εκπροσωπεί εδώ. Ναι, είναι υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Εδώ όμως εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Αλλά λέω ότι έκανε την εποχή Σαμαρά κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι, βέβαια, έκανε. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει μια ιδιαίτερα ευαίσθητη θέση. Με την έννοια ότι πρέπει να γνωρίζει σχεδόν τα πάντα. Αυτό οι δημοσιογράφοι το κάνουν αυτό. Δεν θα πω για την Τζαπανίδου που ξέρει τα πάντα τώρα και τη βάλατε σε εκπρόσωπο τύπου. Δημοσιογράφος είναι. Με βάση αυτό που λέει. Δημοσιογράφος ξέρει τα πάντα έτσι κι αλλιώς. Δημοσιογράφοι τα ξέρουν όλα. Να σας ζητήσω. Να σας ζητήσω παρακαλώ πάρα πολύ. Να σας ζητήσω γιατί έχουμε φύγει πολύ από εδώ. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και γύρισε 3 λεπτά να γυρίσουμε πίσω. Για να μιλήσω εγώ φυσικά. Θα μιλήσετε καλά και εσείς. Θα ολοκληρώσει ο Σβίτσα. Το αφήνω και το τρίτο πράγμα. Τα έχουμε πει. Θα τα πούμε, θα συνεχίσουμε να πούμε για τις συντάξεις σε λίγο, ναι. σε δύο τρία λεπτά γυρίζουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στις παρεμβάσεις. Μιλάμε για την ακρίβεια πριν πάμε στο κομμάτι των συντάξεων που αφορά πάρα πολύ κόσμο και περιμένει μάλιστα το επόμενο διάστημα να δει και αυξήσει όχι όλος ο κόσμος σε πραγματικά χρήματα αλλά και σε προσωπική διαφορά. Λοιπόν, κύριε Ξεκαράκη, να ακούσουμε και εσάς για αυτά που υπόθηκαν πριν. Ναι. Για το καλάθι. Αν και είναι θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, εγώ θα σταθώ σε τρία πεδία για να δείξω ότι δύο τινά συμβαίνουν, είτε όσοι αποτελούν τη σημερινή κυβέρνηση ζουν σε μια άλλη χώρα από εμάς, όλους τους υπόλοιπους, είτε απλά θέλουν να συνεχίσουν τα επικοινωνιακά τους ψεύδι. Ξεκινάμε από τα είδη κατανάλωσης των σούπερ μάρκετ. Όλα τα προϊόντα που έχουν μπει στο καλάθι του νοικοκυριού και είναι χωρίς ετικέτα στην πραγματικότητα αυτά,
όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν ετικέτα τα ίδια προϊόντα είναι πολύ ακριβότερα. Και σε επίπεδο. Αυτό δεν είναι όμως το καλάθι. Είναι να έχει πολύ πιο φθηνά προϊόντα. Ναι, έχει πολύ. Έχει, ότι... Τι έχει, προωθούμε τι λοιπόν. Πέταμα, προωθούμε ναι. τις ετικέτες των σούπερ μάρκετ. Ναι. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έχει ένα τεράστιο αντίκτυπο στις μικρές επιχειρήσεις που υπάρχουν στις γειτονιές, τις οποίες όλοι περιδιαβαίνουμε. Άρα, γι' αυτό λοιπόν, κλείνουν φούρνοι, κλείνουν μπακάλικα, κλείνουν διάφορες τέτοιες ψάχνετε επιχειρήσεις. Για να πείτε αντιπολίτευση και τελικά και πέρα, πέφτετε στο λάκκο που ανοίγετε. Κυρία Βούλτεψη, σας σεβάστηκα. Η αλαζονία σε περίοδο κρίσης και υποβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών είναι κακό σύμβουλο. Η αλαζονία είναι κακό σύμβουλο. Άρα είναι φθηνότερο το καλάθι. Η αλαζονία είναι κακό σύμβουλο, σας λέω και πάλι. Όλος ο λαός ξέρει τι γίνεται. Είναι φθηνότερο το καλάθι του νοικοκυριού. Προφανέστατα και δεν είναι. Προφανέστατα και δεν είναι. Γιατί είναι φθηνότερο το ξύδι που είπε πριν ο κύριος Καραμέρος. Μάρκα με έκαψε και πάντα φθηνότερο. Ακριβώς. Δεν είναι μάρκα με έκαψε, παιδιά, με συγχωρείτε. Επειδή ασχολήθηκα, δεν είναι. Κυρία Βούλτεψη, αφήστε. Εσείς ασχοληθήκατε στη θεωρία, εμείς πηγαίνουμε στην πράξη κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ. Και βλέπουμε ότι από τα 70 ευρώ πριν ένα χρόνο πήγαμε στα 100. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν. Μπορώ να έχω τώρα το λόγο να το παρατηρήσω. Εντάξει, διακόψατε και εσείς 2-3 φορές πριν, 4. Οπότε δεν πειράζει. Είναι η κρίκο ζωή κουβέντα. Συνεχίστε. Έλεγα λοιπόν ότι τα βασικά προϊόντα σε κρέα, σε γαλακτοκομικά, οι αυξήσεις είναι 15 με 20%. Είναι πολύ μεγαλύτερες. Είναι ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι πιο υψηλός από το μονοψήφιο. Προφανώς. Ναι, αλλά αυτά παίρνουμε στην καθημερινότητά μας για τα παιδιά μας. Λέτε να μην το ξέρουμε. Άρα λοιπόν ένα σκέλος είναι αυτό. Πλήρης αποτυχία. Το μόνο που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης είναι να διαφημίζει αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Δεύτερο σκέλος. Τράπεζες. Στις τράπεζες τα επιτόκια καταθέσεων είναι περίπου μηδενικά. Ναι, ήταν σήμερα και το είχα νομίζω τα νέα πρώτο θέμα σήμερα. Τα επιτόκια όμως δανεισμού κυμαίνονται από 4,5% έως 5%. Τι είπαμε. Και αυξάνονται. Και αυξάνονται βέβαια. Και τώρα που θα αυξηθεί και το ευρωπαϊκό επιτόκιο, έρχονται ακόμα χειρότερα μαντάτα για όλους τους δανειολήπτες. Πριν 3 χρόνια δεν ήταν έτσι, κύριε Ξεκαλάκη, όμως. Μηδενικά ήταν πάλι τα επιτόκια. Σε σχέση με τα επιτόκια καταθέσεων λέει, και τα επιτόκια δανεισμού, ήταν νύχτα με τη μέρα. Και παραμένει νύχτα με τη μέρα. Ναι. Τώρα προσετέθη η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής. Θέλετε να πούμε δηλαδή ότι ήταν καλά. Εγώ σας λέω ότι σε μια κατάσταση διαρκώς πιο δυσβάστακτη για όλους εμάς. Που ζούμε την καθημερινότητα, έρχεται να προσθεθεί και κάτι ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι είπαμε εμείς, να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των τραπεζών. Το έχουμε πει καιρό τώρα. Τι κάνει η κυβέρνηση και σε αυτό το θέμα, εσκεμμένα ολιγορεί. Και καταλήγω με το θέμα. Θέλετε να πείτε μια χώρα της Ευρώπης που τα έχει στα υπερκέρδη. Μπορείστε. Γιατί η Ισπανία που το προσπάθησε να τα φορολογήσει. Ναι. Πήγε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είδε κλειστά τα ρολόγια, κλειστά τις πόρτες και όπως το ανακοίνωσε, έτσι το κατάπιε. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι αυτό τόσο απλό. Γιατί... Εγώ το ακούω ευχάριστα. Ακούστε λίγο. Αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολύ απλό να παίρνουμε τα σπίτια του πολίτη. Καλά, είναι τώρα, πάρα πολύ απλό να, πληρώνει, να πληρώνουμε δάνεια από τα 500 στα 700 ευρώ. Αφού έχει υποτριπλάσια τιμή από εμάς. Η Ισπανία, παιδιά, δεν το έκανε. Η Ισπανία αυτό δεν το έκανε. Και το τελευταίο. Γιατί τους είπαν ότι θα σταματήσουν να δίνουν. Μακάρι να κάναμε ότι έκανε η Ισπανία, θα ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι. Θα ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι. Κυρία Βουλή, θέλετε να συζητήσουμε για την αγοραστική δύναμη. Θέλετε να τα δείτε μόνοι σας, να μην τα λέω εγώ. Το εξάμηνο. Θέλετε να τα δείτε για την αγοραστική δύναμη του 27. Δεν δέχεστε την Eurostat. Ξέρω τι γίνεται στην Ισπανία. Δεν δέχεστε την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, δεν δέχεστε την Eurostat. Δεν δέχεστε τίποτα. Κάνουν τώρα πάλι δημοψήφισμα για να φύγει η Καταλωνία. Πάμε, μην μιλάμε όλοι μαζί, παρακαλώ. Παρακαλώ. Τρίτο θέμα, λοιπόν. Τρίτο θέμα. Κλείστε το τρίτο θέμα. Τρίτο θέμα είναι το θέμα το ενεργειακό. Ναι. Όπου έχουμε την υψηλότερη τιμή χονδρικής και ο λόγος που μειώνεται και δεν μειώνεται πάλι στα επίπεδα τα οποία θέλει να μας παρουσιάζει η κυβέρνηση είναι επειδή από τους δικούς μας φόρους ερχόμαστε και χρηματοδοτούμε τη συνέχιση των υπερκερδών των παρόχων.
Αυτή είπε. Είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν. Και από εκεί και πέρα, αν θέλετε σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο να συζητήσουμε, σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο, θέλετε να πάμε στο πεδίο της ψηφιακής σύγκλησης. Θα πάμε, όχι, 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 αφήστε την ψηφιακή σύγκληση. Και εκεί πέρα ακόμα, τρίτη από το τέλος. Τρίτη από το τέλος. Εκεί μας έχετε καταντήσει, κυρία Μπουλίτσα. Αλλά είναι λίγος ο καιρός ακόμα. Να σας πω κάτι. Είναι λίγος ο καιρός. Η κυβέρνηση αυτή έκοψε όλους σχεδόν τους φόρους. Όλους. Μας έκοψε το χαμόγελο όλους, η κυβέρνηση αυτή, κυρία Βούλτεψη. Αυτό μας έκοψε. Η αλληλεγγύη είναι οριζόντια. Ούτε στους πλούσιους και μας τα έχει πάρει μισέ με στους φόρους. Κύριε Ξεγαλάκη, με βάζει ένα πειρασμό. Μείωσε το ΦΠΑ που ήταν ακόμη και στα φάρμακα 13%. Έφερε επενδύσεις. Κατάφερε να τα βγάλει πέρα με μια κρίση η οποία είχε στρωματώσεις ανάμεσα σε αυτές και την εθνική και την πρώτη πρώτου του 23. Η ζωή μας είναι καλύτερη από την πρώτη λοιπόν, πρώτου του 22. Κύριε Ξεγαλάκη, αφήστε με. Κύριε Βούλτεψη, σας παρακαλώ. Είναι καλύτερη η ζωή μας. Σας παρακαλώ. Την πρώτη πρώτου του 22. Την πρώτη πρώτου του 22. Η ζωή μας ήταν καλύτερη από την πρώτη πρώτου του 21. Είχαμε πόλεμο πρώτη πρώτου του 22. Άρα τι να σας πω. Λοιπόν, κάθε χρόνο και χειρότερα. Συγγνώμη, προχωρήσουμε σε μια ακόμα ερώτηση. Παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Τι είπατε είναι. Μια κουβέντα, κύριε Ξεγαλάκη. Είπατε λίγος είναι ο χρόνος. Είπατε. Ναι. Δεν είπατε έτσι. Βεβαίως. Πόσο μπορείτε να μου εξηγήσετε, όταν λέτε είναι λίγος ο χρόνος κυβέρνηση αυτή, τι εννοείτε για την επόμενη κυβέρνηση, για να καταλάβουμε κι εμείς. Το αυτονόητο. Ότι δεν πρόκειται να πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Άρα, όσο και να το επιδιώκει. Και τι θα γίνει, λέτε εσείς. Εμείς έχουμε καταθέσει την πρότασή μας. Όχι, να βγούμε. Αφήστε, παρακαλώ, να κάνετε μια ερώτηση. Μαξιμαλισμό σε σχέση με. Κοιτάξτε, μη θυμώσει ο κόσμος που σας βλέπει να παραπέτε και να λέει, να σκέφτεται. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο εδώ και δύο εβδομάδες από τα Χριστούγεννα έχει καταθέσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Άρα θα κυβερνήσετε. Βεβαίως. Διεκδικούμε την ψήφο του ελληνικού λαού για να κυβερνήσουμε. Για να κυβερνήσουμε και να επαναφέρουμε πολιτικές. Μα συγγνώμη, θέλετε να πω αυτό που θέλετε εσείς. Επεκτείνεις όμως τη διάρκεια της εκπομπής και στο τέλος δεν θα μιλήσουμε. Αυτά ξέρεις. Τι να κάνουμε. Συγγνώμη που δεν θέλουμε να συνεχίσει αυτό το χάλι. Είπε, είναι λίγος ο χρόνος σας, άρα προεξοφλείτε. Συγγνώμη που δεν θέλουμε να συνεχίσει αυτό το χάλι. Λοιπόν. Αυτό ρώτησε, απάντησε. Στόχος μας είναι να κυβερνήσουμε εμείς. Μόνοι με κάποιον, δεν ξέρω, μόνοι σας. Εσείς μόνοι σας θα κυβερνήσετε. Ή με τον κύριο Βελόπουλο που θα τον πάρετε που είναι ο μόνος από το λαός το οποίο δεν έχετε μέχρι στιγμή. Να πω κάτι για το καλάθι, κυρία Βούλτευση. Πέστε να πάμε στους υπόλοιπους. Να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, γιατί μην μιλάνε δύο. Για να δείτε το καλάθι, κυρία Βούλτευση, να πω μόνο, το ξέρει ο κόσμος δηλαδή, ότι υπάρχει κυριακάτικη εφημερίδα που δίνει 5 ευρώ κουπόνι την εβδομάδα για σούπερ μάρκετ. Καλά, αυτά πάντα γίνονται στις εφημερίδες και δηλαδή 20 ευρώ το μήνα. Ναι. Και υπάρχει και μικρό σούπερ μάρκετ, αλυσίδα είναι, που μοιάζει το όνομά του με μια περιφέρεια της Ελλάδος, για να μην πω ποιο, και κάνω διαφήμιση. Που δίνει με διάφορες προσφορές γύρω στα 25 με 35 ευρώ το μήνα. Κάνω όλη τις προσφορές. Πιο καλάθι τώρα και πιο μάτι. Όχι, όχι, όχι. Αντί να χτυπήσετε την εσχροκέρδεια. Να σας πω πάνω σε αυτό. Αφού παίρνουν με τους φόρους που να την χτυπήσουν. Είναι επιλογή του να πενέχουν. Πάνω σε αυτό, κύριε Καραμέρη, να σας πω ότι στην Ισπανία δεν συμφώνησε η αριστερή αντιπρόεδρος με αυτό που έγινε και υποδέμως ήθελαν ένα καλάθι του νοικοκυριού. Να σας το πω και αυτό. Θα του στείλουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να προχωρήσουμε εκεί πέρα να ησυχάσουμε κι εμείς. Στείλαμε το ίδιο. Με τον Άδωνη στο δεύτερο. Λοιπόν, πάμε. Στον κύριο Βίτσα να πάμε λοιπόν. Αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο από αυτού. Αλλιώς να πάμε να ακούσουμε και δύο πράγματα για τους συνταξιούχους που μας παρακολουθούν και θέλουν και αυτοί να ακούσουν τι έχουν να περιμένουν. Είπατε, είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Θέλω να πω και για το ένα και για το άλλο. Να πείτε για τα δύο. Αρχίστε με αυτό που συζητάμε και πάμε στους συνταξιούχους μετά. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, στην ελληνική οικονομία που περνάει και στην τσέπη του νοικοκυριού, αλλά και του μικρομεσαίου και του μεσαίου, είναι το ζήτημα της εσχροκέρδειας. Των υπερκερδών, όπως λέμε. Γιατί όταν έχεις 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη από τους 5 παρόχους, 2,35 δισεκατομμύρια υπερκέρδη από τις τράπεζες το πρώτο εξάμηνο. Αυτά είναι νούμερα ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είναι καθόλου νούμερα ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι καθόλου νούμερα ΣΥΡΙΖΑ. Νούμερα ΣΥΡΙΖΑ, σαν προγράμματα της Ελλάδας. Θα τα πείτε μετά, μην το διακόπτετε. Θα πάρουμε 3 δις από εδώ. Μην τον διακόπτετε, κυρία Βούλτευση, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα δις για σας είναι. Λοιπόν, μην τον διακόπτετε. Λοιπόν, θα έπρεπε να πείτε τώρα σαν κυβέρνηση και να το διαψεύσετε. Νούμερα ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτά. 2,2 είναι μόνο τα νούμερα του ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Ο ελεγμένος και δεν έχει διαψευστεί. Και
το 2,2 η κυβέρνηση το έκανε 435 εκατομμύρια. Λοιπόν, παρακαλώ, συνεχίστε. Αυτά λοιπόν περνάνε μετά σε όλη τη λαϊκή κατανάλωση και πάλι τα στοιχεία που δίνονται, καλά το είπε ο κ. Ψηγαλάκης, είναι ψευδή. Ναι. Δηλαδή, είναι σωστά ενώ, τα έχουμε, ενώ έχουμε, πώς να σας πω, πληθωριστικές πιέσεις ανάμεσα κόσμο. Στο 15 με το 20% στα είδη της λαϊκής κατανάλωσης, πάτε και προστίθετε, στέτετε, λες και κάθε μέρα αγοράζουν με παπούτσια, λέω, για παράδειγμα, ή ψυγεία ή οτιδήποτε. Δεν χρησιμοποιείται μέτρα και με αυτόν τον τρόπο έτσι και μετά κοροϊδεύεται, κοροϊδεύεται τον κόσμο. Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης διαχρονικά και έτσι ο πληθωρισμός έτσι βγαίνει. Δεν δίνει δύο ψυχολογικούς πληθωρισμούς. Το βασικό όμως είναι το ζήτημα. Όταν βγαίνει ο Μητσοτάκης μέσα σε αυτό και λέει 10% πληθωρισμός, 10% η αύξηση. Μπορεί να είναι 11. Το θέλετε να πείτε. Pass, ναι, ναι, το food pass. Μπορεί να είναι 11. Και διάνομαι και του λέω, με συγχωρείς. Όταν έχεις κόφτη στα χρήματα που θα δώσεις, δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Δεν απαντάει κανένα. Μα, λοιπόν, αυτό ήταν το ένα παρακαλώ, που ήθελα πάμε να πω. Στο κομμάτι, σε εντάξει, σχέση παρακαλώ, πάμε. Για να προχωρήσουμε. Δεν απολαύουμε. Ναι. Ο νόμος Κατρούγκαλου, ο οποίος έχει κατηγορηθεί ο καημένος. Τον είχαμε στο βράδυ και τον ρωτήσαμε. Και μίλησε γι' αυτό. Πέστε μας. Λοιπόν, προέβλεπε ότι το 2023, πρώτη του 2023... 17 θα δίνετε... προέβλεπε και το πήγατε στο 23. Όχι, ναι. 17 ήταν, αλλά ήρθατε εσείς και το πήγατε 23. Έπρεπε να έρθείτε εσείς οι έξυπνοι. Πήγαμε εμείς. Γιατί φέρατε καινούριο μνημόνιο. Ρωτήστε τον κύριο Σαμαρά τι έγινε με τον κύριο Τόμψεν. Φέρατε καινούριο μνημόνιο. Ρωτήστε τον κύριο Σαμαρά. Εγώ ήμουν εκεί τι έγινε με τον Τόμψεν, ξέρω πολύ καλά. Έγινε όταν πήγε ο Τόμψεν μέσα στο γραφείο του. Ξέρω πολύ καλά, ήμουν εκεί. Ρωτήστε τον Τόμψεν τι έγινε με μένα όταν πήγα στο γραφείο του. Λοιπόν. Να δούμε. Έχει φοβηθεί τόσο πολύ που το φοβήθηκε, ναι. Κοιμάται και σπετάγεται από την κουλτούρα. Δεν νομίζω ότι φοβήθηκε κανέναν. Λοιπόν, γενικό, λέω λοιπόν το εξής. Πάντως το δικό του δεν έγινε. Εσείς του τα υπεγράφατε όλα του Τόμψεν. Εγώ δεν του υπέγραψα κάτι. Καλώς έγινε, θα μπορούσε όμως να γίνει ακόμα καλύτερα αν μέσω αυτής της αύξησης από 1η-1η του 2023 Κάναμε τέτοιου είδους αύξηση ώστε να κοβότανε πλήρως η προσωπική διαφορά. Δηλαδή, να μην υπάρχει σε κανέναν προσωπική διαφορά. Αυτό μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εξηγήσω. Πώς μπορεί να γίνει, γιατί το κόμμα σας, ας πούμε, δεν το έχει εξαγγείλει. Δεν είπα ότι το έχει εξαγγείλει το κόμμα μου. Ναι. Είπα ότι εγώ το λέω. Το λέτε. Μάλιστα. Είναι σημαντικό. Επειδή αυτό είναι κατά κομμάτια. Κατά κομμάτια θα μπορούσε και με βάση την προσωπική διαφορά σε κάποιους να δοθεί 8,5, σε κάποιους 7,75. Βέβαια, όταν ακούω τρελά πράγματα, βάζουν και το 250 το επίδομα. Το βάζουν μέσα, λες, τι λέτε τώρα, ότι αν βγείτε κυβέρνηση του χρόνου θα δώσετε και άλλα 250. Εγώ πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Πώς θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά με αυτά που λέτε. Αν δώσετε σε κάποιον 7,5% αύξηση, πάλι θα αυξηθεί η ψαλίδα με τον άνθρωπο που θα πάει το 8,5%. Δεν καλύπτεται. Όταν παίρνει κάποιο 500 ευρώ προσωπική διαφορά, δεν καλύπτεται, κύριε. Με ενδιαφέρει. Πόσα λεφτά είναι η προσωπική διαφορά, 800 ευρώ. Ξεκινάει από 300 είναι η μεγαλύτερη. 300. Και παραπάνω είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Α, και 300 η μεγαλύτερη προσωπική διαφορά είναι σε αυτούς που έχουν και μεγάλες, θα έλεγε κανένας. Εντάξει. Και έχουν μεγάλες φορές, βέβαια. Ναι. Γιατί έχουν μεγάλες φορές. Ναι. Μα, και σας λέω, με 7,75 που είναι τώρα η αύξηση, κάποιος που παίρνει, γιατί τόσο είναι περίπου, 2.000, λέω για παράδειγμα, έτσι. Το 7,75 είναι 150 ευρώ. Περίπου. Και έχει 300 ευρώ προσωπική διαφορά. Δεν θα πάρει τίποτα. Αν σε αυτόν. Τι λέτε εσείς, να του δώσετε ένα κομμάτι δηλαδή, της προσωπικής διαφοράς. Ένα κομμάτι ώστε στην επόμενη φορά. Να πάρει τα 50, στον 150 ή τα 100. Λέει, δεν είναι δική του πρόταση. Λέει, με συγχωρείτε τώρα. Δεν είναι πρόταση. Ο καθένας έχετε εδώ πέρα. Ο καθένας, αφού φύγατε από την κυβέρνηση, ο καθένας μέχρι τον πιο Κατρούγκαλα που έφερε την προσωπική διαφορά, έλεγε χθες εδώ σε εμάς, ότι παιδιά θα σκεφτούμε ένα μηχανισμό που να πάρουν όλη αύξηση. Δεν γίνεται, κάποιον κοροϊδεύουμε. Δεν κοροϊδεύουν κανέναν. Πώς γίνεται αυτό, γιατί δηλαδή, αν θέλει. Από την απομάξη από το ταμείο ή μετά. Και η προσωπική διαφορά βοήθησε ώστε να μην πέσει η σύνταξη του άλλου στο μακρινό του 2016. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν κόπηκαν οι συντάξεις. Το ΕΚΑΣ κόπηκε και κομμάτι των επικουρικών.
με βάση τη συμφωνία που είχε κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά. Καμία συμφωνία δεν υπάρχει. Καμία δεν υπάρχει. Θα μιλήσετε μετά αμέσως. Αντίθετα, υπάρχει το ακριβώς αντίθετο. Εγώ σα λέω. Γράφει. Δώστε μου το mail Χαρδούβελη να μου πείτε που ήταν γραμμένο αυτό που λέτε. Φέρτε το mail Χαρδούβελη. Το έχετε. Πατήστε mail Χαρδούβελη καθημερινή. Το έχετε. Ναι, δεν έχει. Έχει κάποια τη λέξη ΕΚΑ. Θα το βρω να το. Βρέστο, Γιώργο, να βρει τη λέξη ΕΚΑ. Θα σου δώσω συγχαρητήρια. Με αυτόν τον τρόπο με συγχωρείτε να. Άρα για να μιλήσουν όλα, προλάβουν όλοι. Στο μέλλον, δεν έχει βρει ποτέ και δεν υπάρχει. Σοφία, μας να μιλήσετε. Ποτέ, ποτέ. Πρέπει να ενισχυθούν πραγματικά οι συνταξιούχοι. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Πρώτα οι μικροσυνταξιούχοι, πρώτα και περισσότερο οι μικροσυνταξιούχοι, αλλά είναι τελείως άδικο, θα λέει κανένας, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει, ξέρετε, εγώ δεν είμαι τη λογική θα έχουμε πληρώσει. Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά όταν κάνω τις αντίστοιχες πράξεις, ότι αν κάποιος μετά τη σύνταξη ζήσει 20 χρόνια, ό,τι έχει πληρώσει έχει πάρει πίσω. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν λέω ψέματα σε κανέναν. Αλλά λέω ότι οι συντάξεις θα πρέπει να λειτουργούν στη βάση ενός αναδιανεμητικού συστήματος. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι σημαντικό εδώ, όντως, το κρατάω, παιδιά. Γιατί όντως και ο κ. Χατρούγκαλος το είπε, θα πάω στο κ. Ξεγαρά και θα έρθω μετά να κλείσετε με το θέμα για το θέμα αυτό, εσείς κυρία Βούλτευση, ότι υπάρχει ένα ακόμα στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαίος στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει, θεωρεί ότι πρέπει να μπει στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό λέει. Ψέχει. Συγγνώμη, το email θα δούμε. Εδώ στην καθημερινή. Ναι. Έτσι, δεν μπορώ να το δείξω. Ναι, όχι, όχι, το email θα δούμε στην καθημερινή. Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση Σαμαράκη συμφωνεί στο email θα δούμε. Δεν έχει πει. Αύξηση του ΦΠΑ στις τουριστικές επιχειρήσεις. Δεν το διαβάζω όλο. Ανατιμήσει που θα έφτανα 18% στρόφιμα. Επιβολή ΦΠΑ στη λαχιοφόρα αγορά, περικοπές σε κύριες και κυρίες τάξεις, κατάργηση του ΕΚΑΣ. Όχι, όχι, όχι. Αφού το λέω το ίδιο το email θα μου φέρει, όχι την ίδια καθημερινή. Τι να πω στον υπολογιστή του Καρδουβέλη να πω. Όχι, είναι δημοσιογραφικό. Όχι, τα 9.000 που στέλνει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό το γράφει ένα συντάκτης. Θα πάρει το email Καρδουβέλη. Θα πάρει το email Καρδουβέλη, είναι δημοσιογραφικό. Πολυσέλιδο. Θα βάλει αναζήτηση λοιπόν, λέξη ΕΚΑΣ και μέχρι. Θα δει ότι δεν λοιπόν, θα το κύριε Ξεγαλάκη, να ακούσουμε και τώρα τι γράφει εκεί πέρα, δεν ξέρω. Σοφία μου, σε παρακαλώ. Να μου το πει και ο συνάδελφο. Όχι, όχι, γιατί η καθημερινή είναι. Κυρία όχι, Βούλτευση, για να προλάβουν όλοι. Άμα το βρει, να το βρει. Άμα το βρει, να το βρει. Το όνομα του συναδέλφου να το βγει. Να το βρω, να το βρω. Λοιπόν, κύριε Ξεγαλάκη, να ακούσουμε εσά. Για τώρα, δεν ξέρω. Για το email και ξέρει. Λοιπόν, διάλειμμα οι δυο σα μεταξύ σα, παρακαλώ. Σα παρακαλώ, δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, έλα, ναι, πάμε. Κύριε Ξεχαλάκη, εσείς για τις συντάξεις, παρακαλώ, να ακούσουμε και εσάς. Καλά, νομίζω ότι. Διότι εδώ στο τραπέζι αυτό καταργείται κάθε βράδυ προσωπική διαφορά, αλλά ναι. Παραμένει. Ναι, και ναι, βλέπω ναι. Ότι κανένα ακόμα επισήμως δεν το βάζει σε πρόγραμμα αυτό. Καταρχάς, ούτε εσείς. Πέραν για το ΕΚΑΣ έχετε πει. Ναι. Για το ΕΚΑΣ το έχουμε πει ξεκάθαρα. Ναι, το έχετε πει. Το εντάξει, από εκεί και πέρα, προφανέστατα, ξέρετε, συζητάμε ως τίτλο την προσωπική διαφορά. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πραγματικότητα. Υπάρχει πραγματικότητα. Ότι τα εισοδήματα τα οποία είχαμε πριν από ένα χρόνο όλοι μας, και δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι, είναι και οι εργαζόμενοι. Ναι. Μην τους ξεχνάμε. Και έχω ξαναπεί σε αυτό το πάνελ. Ναι, μιλούσαμε για εργαζόμενους. Ότι αν δεν υπάρχουν αξιοπρεπείς μισθοί, δεν μπορούν να υπάρχουν αξιοπρεπείς συντάξεις. Δεν ξεχνάμε τους συνταξιούχους που είναι 3 εκατομμύρια. Ναι. Δεν μπορούν να υπάρχουν. Ένα τρίτο του πληθυσμού είναι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό που μπορεί να πέσει στο τραπέζι. Εγώ έχω ρωτήσει και παλαιότερα και στο κόμμα μου. Ναι. Να γίνει ένας απολογισμός, τελικά η 13η και η 14η σύνταξη που κόπηκε ή ο 13ος και 14ος μισθός που κόπηκε από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τι απέδωσε στη χώρα μας. Τι απέδωσε στη χώρα μας. Τι απέδωσε στη χώρα μας. Ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω τίποτα αλήθεια. Το κόψε, όντως μπορούμε κόψε να συζητήσουμε. Αλλά λένε πράγματα και λογική. Αλλά τώρα τι θέλει. Το ζήτησαν τότε, όπως λέτε και εσείς μας το ζητούσαν. Μα μάλιστα, άρα δεν χρειάζεται να φωνάζω. Μα φωνάζω εγώ για τα κακά που πάθαμε. Όχι. Με είδες να λέω. Τι κρίμα τα κόψαμε. Ναι, αλλά ξέρετε, οι πολιτικές που έχουν γίνει. Επειδή υπάρχουν και λάθος πολιτικές. Με το λεφτό υπάρχει. Υπάρχουν και λάθος πολιτικές. Κυρία Βούλτευση, επειδή εσείς θέλετε να συνεχίζετε σε μία μονοκόμματη εντάξει, πολιτική. Τώρα θέλετε να αρχίσουμε τα ζάπια, θέλετε να συζητήσουμε. Τα ζάπια, θέλετε να συζητήσουμε. Λοιπόν, σας αφήνω στην κρίση του ελληνικού λαού έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι πλέον όλα κρίνονται σε δύο διαφορετικές λογικές. Η μία λογική είναι η λογική διαμοιρασμού της μιζέριας και των επιδομάτων, την οποία σήμερα υλοποιεί η κυβέρνηση ντάξει, της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα που λέτε. Η δεύτερη είναι ένα άλλο μοντέλο,
με καλύτερες δουλειές, αξιοπρεπείς δουλειές. Τα οποία θα κάνουμε για να μπορεί... Βεβαίως θα τα κάνουμε εμείς. Ξέρετε γιατί, κυρία Βούλτευση? Γιατί το έχουμε ξανακάνει. Δημιουργήσαμε τη μεσαία τάξη. Φέραμε πρόοδο στην ελληνική κοινωνία. Φέραμε πρόοδο στην ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό και ο ελληνικός λαός είχε κάνει να σας ψηφίσει πάρα πολλές δεκαετίες. Λοιπόν. Από την διακυβέρνηση Καραμανλή, κυρία Βούλτευση. Κυρία Βούλτευση, δεν θα προλάβετε να μιλήσετε μετά, γιατί μου λέτε δεν μίλησα. Τι να κάνω, τόση ώρα μιλάω. Εγώ λοιπόν θα καταλήξω με το εξής. Θα καταλήξω με το εξής, το οποίο με εκφράζει και θα μας πει η κυρία Βούλτευση ποιος το έχει πει και ποιος το διέψευσε. Δεν θέλουμε ανθρώπους εξαρτημένους από επιδόματα. Θέλουμε ανθρώπους που θα πάρουν ξανά τη ζωή τους στα χέρια τους. Αξίζουμε καλύτερα. Μάλιστα. Κυρία Βούλτευση, διαψεύσατε τις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Διαψεύσατε τις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Μας οδηγήσατε στην εξαθλίωση και πραγματικά αξίζουμε καλύτερα. Γι' αυτό θα δείτε ότι την επόμενη φορά, γι' αυτό θα δείτε την επόμενη φορά τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα θα σας εκπλήξουν. Πρέπει να κλείνουμε. Και να πείτε τη συνταξιολόγια. Είχε πανδημία ή πόλεμο τότε? Επειδή είμαστε σε χαλαρό κλίμα, κύριε Βούλτευση. Είχε πανδημία ή πόλεμο τότε? Χαλαρό κλίμα. Λόγω ημερών. Επειδή είμαστε σε χαλαρό κλίμα. Δεν μου παρεξηγήσετε. Ξέρετε, σας έχω πει και δημόσια ότι μιλάτε ευθέως κλπ. Τότε που είχατε πει ότι όταν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνουμε χωρίς χαρτί υγείας. Δεν το είπα ποτέ αυτό. Τώρα που μείναμε χωρίς ντεπών, πώς αισθανθήκατε? Μισό λεπτό. Ναι. Είναι το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, απλώς δεν το είπα εγώ αυτό. Αυτό να σας πω τώρα ότι ήταν μια προπαγάνδα. Όχι πως δεν υπάρχει πρόβλημα στις πρώτες ύλες. Όταν υπάρχει κρίση, πάντα λείπουν. Γιατί επιτρέψατε φέτος τις εξαγωγές, κυρία Βούλτευση, ενώ πέρυσι δεν το κάνατε? Δεν έχουν σχέση οι εξαγωγές με αυτό. Τι λέτε, πέρυσι γιατί δεν το κάνατε? Μα δεν έχουν σχέση. Έκανε εξαγωγές ο ΙΦΕΤ. Όχι, ακούστε, δεν έχουν σχέση. Με αυτά δεν που έκανε. Λείπουν δεν έχουν σχέση οι εξαγωγές. Ξάγουμε φάρμακα που τα έχουμε. Ναι, δεν ξάγουμε φάρμακα που τα έχουμε. Σαν τα όπλα που στείλαμε από τα νησιά. Αυτό λοιπόν τώρα να πω κάτι. Εγώ τότε ήμουνα σε μια εκπομπή και δείχναν τη Βενεζουέλα. Όχι, δείχναν τη Βενεζουέλα με τα φέρα χαρτιά υγείας. Και μου λέει ο οικονομέας, κυρία Βούλτευση, άμα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα λείπει και από εδώ το χαρτί υγείας. Όχι, παιδί μου, του λέω, αυτά γίνονται στη Βενεζουέλα. Και γυρνώντας του κάνω πάντως καλού κακού προμηθεύσου. Αυτό ήταν ένα χιούμορ. Το πήρανε λοιπόν όλα αυτά τα τρόλ, οι γελοί του ΣΥΡΙΖΑ που νομίζουν ότι έτσι τώρα θα νικήσουν κάποιον. Όμως. Ήσασταν προφητικοί. Μισό λεπτό. Πάντα όταν υπάρχει κρίση. Μας λείπουν πολλά αυτά περισσότερα τα από ό,τι πόνα. Λείπουν τα φάρμακα, τα καύσιμα. Και ναι, αυτά που έχουν το χαρτί υγείας, εντάξει. Για τους ταξίδιους, αλλά... εγώ να πω μόνο ένα πράγμα, θέλω να πω να μιλήσω ο Δημήτρης. Μέσα σε όλα αυτά που έκοψε... Για να μας πούνε μετά ότι δεν ρωτήσαμε. Μέσα σε όλα αυτά που έκοψε ο ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο αυτό που είπα του 2016, εκάσκε όλα αυτά και συντάξει και τα λοιπά, μειώθηκε και η κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ από 486-492. Κύριε Βίτσα, θα σας πω κάτι. Όταν η κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ είναι 486 και έρχεστε εσείς που λέτε ότι είστε αριστεροί και την πάτε 392, δηλαδή κόβετε από τους ανθρώπους ούτε 90 ευρώ. Δηλαδή, κρίμα. Δεν μπορεί λοιπόν να λέτε ότι είστε προστάτες των πτωχών και των αδυνάμων. Αυτή είναι η νόμη που ψηφίσατε. Αυτό θέλω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις σας. Να είστε καλά. Κύριε Ξεγαλάκη, σας ευχαριστούμε. Κύριε Βίτσα και εσάς. Κυρία Βούλτευση και εσάς, ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γυρίζουμε με τις δικές παρεμβάσεις. Λοιπόν, πάμε στις δικές σας παρεμβάσεις. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ζαχαρίου από το Μαραθώνα. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά, κύριε Ζαχαρίου. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη, και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σε εσάς και στους συναδέλφους σας. Πρώτα, κύριε Ξενάκη, κάτι που ακούστηκε χθες το βράδυ στην εκπομπή σας. Είπε κάποιος τηλεθεατής ότι αυτή η κυβέρνηση μόνο Υπουργείο Ανατινάξεων δεν έχει φτιάξει. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε το Υπουργείο επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με αρμόδιο υπουργό τον κυβερνητικό εταίρο του κ. Τσίπρα, τον κ. Καμένο. Και όλοι θυμούνται πως ο κ. Καμένος με αποφασιστικότητα και με ενθουσιασμό δήλωνε μπροστά στις κάμερες ότι είναι καιρός να βάλουμε καμιά βόμβα εδώ κοντά στο Sky και να τον ανατινάξουμε. Τώρα, κύριε Ξενάκη, δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει οι λίστες του κυρίου Βαξεβάνη ή αν έχουν καταμεριστεί έτσι για να φτάσουν μέχρι τις εκλογές. Ειλικρινά αναρωτιέται κανένας. Ένας πρωθυπουργός που κατεβαίνει από το αεροπλάνο από το ταξίδι του στην Αίγυπτο και 2-3 ώρες πριν φύγει για τις Βρυξέλλες, καλεί τους συνεργάτες του και τους ζητάει να του φέρουν την πρώτη λίστα του κυρίου Βαξεβάνη, να ακούσει τους πρώτους 33 και τους λέει, μόλις γυρίσω
να μου έχετε έτοιμη τη λίστα με τους άλλους 38. Τι είναι αυτό που λέτε, κύριε. Αυτές οι λίστες κυκλοφόρησαν. Για ποιον μιλάτε. 33 πρώτη λίστα, 38 είναι δεύτερη λίστα. Το άλλο που λέτε για πρωθυπουργός και αεροπλάνα, τι είναι αυτό που λέτε, δεν το καταλαβαίνω. Τι εννοείτε. Ναι, λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης που είναι συνέχεια στα ταξίδια και εκπροσωπεί την Ελλάδα και αγωνίζεται για την Ελλάδα, έχει το χρόνο να ασχολείται για να ακούει λίστες με ηχογραφήσεις στους αυτούς τους οποίους βγάζει ο Δεν το κατάλαβα. Και μου έχετε ετοιμάσει την λίστα στο 38 και το νου σας, ρε Μάλια, θέλω οπωσδήποτε να ακούσω Παλατσινού, Μανολίδου και Πόπη για να δούμε τι θα μαγειρέψουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Και τώρα, κάτι για τον κύριο Καραμέρο που δεν ήθελα τόσο καιρό. Κύριε Καραμέρο, αδικείτε τον εαυτό σας, γιατί ασκείτε μια όχι έντιμη πολιτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με πάρα πολλά όχι πράγματα έντιμη, με την κυβέρνηση. Όχι έντιμη, και εγώ, ναι, όχι έντιμη αντιπολίτευση. Ναι. Λοιπόν, το θεωρώ, λέω, άχαρο κάθε βράδυ να ακούμε άλλους να την πέφτουν στον κύριο Καραμέρο, άλλοι να λένε ότι είναι αστέρι, εσείς κύριε Ξενάκη να λέτε, τι να κάνουμε, ο Γιώργος είναι λίγο ζωηρός. Εγώ λοιπόν επιτρέψω να πω ότι ο κύριος Καραμέρος, επιτρέψουν, τελειώνω, είναι συνεπής αυτό για το οποίο έταξε τον εαυτό του. Ναι. Να απαξιώνει και να μηδενίζει ό,τι κάνει και ό,τι δίνει η κυβέρνηση, λοιπόν, να ειρωνεύεται τα ΠΑΣ, απάτη το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο όπως λέει απέτυχε, λοιπόν, γι' αυτό έρχεται. Κύριε Ζαχαρίου, δεν θέλω να το σταματήσω. Χάρτες και πίνακες που να μας δείχνουν πρώτους στην καταστροφή, τους 32.500 νεκρού να τους κάνει 35.000, να κοιμάται και να ξυπνάει με τον Πάτση και με τον Χιμάρα. Υπομονή, κύριε Καραμέρο, μέχρι τον Απρίλιο. Λοιπόν. Κάντε υπομονή. Τα πρώτα 4 χρόνια στην αντιπολίτευση είναι δύσκολα. Μετά θα συνηθίζετε. Λοιπόν, κύριε Ζαχάρη, εγώ θα μιλήσω για μένα. Εδώ είναι ο Γιώργος. Και επειδή ο Γιώργος το λέει ότι εγώ δεν θέλει να κόβουμε καν άνθρωπο όταν μιλάει. Ναι. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι ο Γιώργος όντως είναι ζωηρός. Αλλά πάντα ήταν όσα χρόνια τον ξέρω στο ρεπορτάζ. Και δεν κακό αυτό. Καλό είναι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται την κάλυψη του τη δική μου, του κανό άλλου. Ζωντανή και εμάς. Ναι, αυτό. Ζωηρά, και όπως βλέπετε, στα πιο πολλά, τι να κάνουμε, δεν συμφωνούμε. Αλλά θα ήταν πολύ βαρετή η ζωή αν συμφωνούσαμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχετε. Πάμε. Ξυπνάει και κοιμάται με αυτό το θέμα. Έτσι το κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε στον Πειραιά, στον κύριο Γρηγόρη. Καλησπέρα, κύριε Γρηγόρη. Έχονται κι άλλα. Χρόνια πολλά, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Παρακαλώ. Για άλλο πήρα να μιλήσω. Αλλά θα μιλήσετε για άλλο. Αυτά που είπε αυτός ο κύριος τώρα. Ναι. Έτσι, γι' αυτό η Ελλάδα πάει προς την καταστροφή, γιατί ψηφίζουμε αυτούς που καταστρέφουν την Ελλάδα σαν αυτόν, που μας τάξανε την προσωπική διαφορά θα τη βγάλουνε, που μας τάξανε 1002 και μας στοχεύσανε, μας στην κυριολεξία μας καταπάτησαν τα δικαιώματά μας. Και βγαίνει τώρα και μιλάει ο κύριος, τι να πει. Ναι. Τι να πει, πώς θα πάει μπροστά η Ελλάδα έτσι. Τι θέλετε να πείτε όμως, να πει για την προσωπική διαφορά που μας έχουν καταστρέψει, να πει τόσα χρόνια για τα κόμματα, όλα τα κόμματα, όχι ένα μόνο, όλα τα κόμματα μας καταστρέψανε τους συνταξιούχους. Μας παίρναν τα λεφτά, μας τα κρατάγανε δικά μας. Πούντα. Πότε θα μας τα δώσουνε. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω και να φωνάζει και όλος ο κόσμος. Όχι να τα βάζει με δημοσιογράφους. Εμένα δεν μου φταίτε εσείς. Εμένα μου φταίνε οι πολιτικοί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πολύ. Καλά, κύριε Γρηγόρη. Καλή χρονιά με υγεία να έχετε. Ευχαριστούμε που μας τηλεφωνήσατε. Εμείς ευχαριστούμε που μας τηλεφωνήσατε. Πάμε στα Μελίσια, στην κυρία Ελένη. Καλησπέρα, κύριε Ελένη. Καλή χρονιά και σε εσάς. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Παρακαλώ. Θα ήθελα να κάνω την πρώτη ερώτηση. Γιατί κάθε εβδομάδα καλείτε τους ίδιους και τους ίδιους στην εκπομπή? Τι εννοείτε τους ίδιους και τους ίδιους? Τους ίδιους καλεσμένους έχετε. Πάντα θα φέρετε τον κύριο Κατρούγκαλο. Θα φέρετε τον κύριο. Τον κύριο Κατρούγκαλο. Κύριε Ελένη μου, τον κύριο Κατρούγκαλο είχαμε 2 μήνες να τον φέρουμε. Τι λέτε, χθες τον είχατε καλέ. Ναι, είχαμε για 2 μήνες να τον φέρουμε. Είχαμε 2 μήνες πριν να τον φέρουμε. Καλά, εντάξει τώρα. Τον άλλον τον καθηγητή που τον φέρνετε πάντα εκεί, τον Κερίδη. Κάθε εβδομάδα είναι στην εκπομπή. Λάθος κάνετε, κύριε Ελένη. Λάθος. Όχι, αλλά εντάξει, αφού δεν θέλετε να το ακούσετε αυτό, εγώ σας παρακολουθώ κάθε βράδυ. Τον βλέπετε κι αλλού. Το δεύτερο που θέλω να σας πω. Όταν καλείτε κάποιον στην τηλεόρασή σας, στο κανάλι εκεί στην εκπομπή σας, τους σέβεστε? Τι εννοείτε? Αν σέβεστε τους ομιλητές. Νομίζω ναι. Όχι. Ο κύριος Ελευθερόπουλου δεν σέβεται τους ομιλητές. Γιατί την ώρα που μιλάει ο κάθε πολιτικός,
θα πεταχτεί να πει το δικό και εγώ το κάνω αυτό. Δεν χρειάζεται να μας το δηλώνει κάθε μέρα που ανήκει. Ναι, και εγώ το κάνω αυτό. Όχι, δεν το κάνουμε εσείς, κύριε Σταμάτη. Το κάνουμε όλοι μας. Η δουλειά μας είναι. Ο κύριος Πρόβλου το κάνει μονίμως. Εντάξει, σε κάθε έναν που μιλάει θα μιλήσει επάνω του. Μάλιστα, και μάλιστα. Παίρνει και ένα σαρδόνιο ύφος, λες και είναι δεν ξέρω κι εγώ ποιος. Κυρία Λένη μας, κυρία Λένη. Επειδή έχω ιδέα από τους δημοσιογράφους, μάλιστα. 35 χρόνια ήμουνα σε γραφεία, σε Υπουργείο και δούλευα με τους δημοσιογράφους του τύπου. Μάλιστα. Σαν τον κύριο Ελευθερόπουλου δεν έχω ξανασυναντηθεί άνθρωπα. Τι είναι, πάει στον ελεύθερο σατανικός. Τύπο να βλέπει και να φύγει από εκεί να μην τον βλέπουμε. Καληνύχτα. Γεια σας, κύριε Αλένη μου. Είστε σατανικός. Σαν σαρδόνης και σατανικός. Εγώ δεν διακόπτω ποτέ κανέναν, είδες. Όχι, είσαι κύριος, είσαι κύριος. Θα μάθω πως είναι. Αχ, Παναγία μου. Είπαμε, θα ζητήσουμε επίδομα γι' αυτό. Λοιπόν, που κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στον καλά, κύριο Γιάννη. Γεια σας, κύριε Αλένη. Καλή χρονιά να έχετε. Από το Ήλιον. Γεια σας, κύριε Γιάννη, και χρόνια πολλά και σας ακούμε. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ναι, θα ασχολείται μαζί μας στο τέλος όλοι, γιατί ασχολείται με τους πολιτικούς και με τις πολιτικές, με τον Καραμένο, με σένα και με μένα. Πάμε. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, σας ακούμε. Χρόνια πολλά, κύριε Ξενάκη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Φτώχεια καταραμένη, κύριε Ξενάκη. Για πέστε μας. Ακούτε. Μια χαρά σας. Φτώχεια καταραμένη. Πήγα έβια τη Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Δεν έβρισκες να παρκάρεις. Ναι. Δεν έβρισκες να πας. Ξενοδοχείο να μείνεις. Ξαναμιλάω για πολύ φτώχεια. Δηλαδή έπρεπε να παρκάρεις στην ταβέρνα 500-600 μέτρα για να πας με τα πόδια για να πας. Πήγα στο χωριό μου που είναι 600 μέτρα υψόμετρο. Έχει 10 οικογένειες και 3 ταβέρνες και ένα ξενοδοχείο. Με ρωτούσανε αν έχω κλείσει τραπέζι. Έφαγα. Ο κύριος Καραμέρος μπορεί να γράφει για την ακρίβεια. Δηλητήριο, κύριε Καραμέρο. 3 μπριζόλες, πατάτες, κοκακόλες, τζατζίκι, σαλάτα. Πεινάμε τώρα. Σου πήγε χολυστερίνη 280. Πεινάω. Πεινάω. Αλλά δεν πήγες και στην Ελβετία. Πόσο. 23 ευρώ. Η αλήθεια είναι πως τα βαίνεις περιφερειακές και στην επαρχία. Ε, οι τιμές είναι πιο χαμηλές. 23 ευρώ τώρα μου φαίνονται λίγα για αυτά. Να σας δώσω το τηλέφωνο να πάτε να τρώτε. Να μας τα δώσετε μετά γιατί συμφέρει. 23 ευρώ. Εγώ αν δεν ήταν 40 ευρώ η βενζίνη πήγαινε έλα. Θα πήγαινα κάθε Κυριακή εκεί να τρώω. Σε ποιο χωριό είναι αυτή η ταβέρνα? Σέτα Ευβίας. Πώς λέγεται? Σέτα. Μπείτε στο Google, ναι, ναι. Σέτα Ευβίας. Θα ψάξουμε δηλαδή. Πάρε στον Κιτσαρόνα στο Μενίδη να σου κάνω το τραπέζι, μπείτε είναι φτηνά. Μπείτε να δείτε που είναι, είναι όλο έλατο, όλο έλατο. Ωραία, ωραία. Εντάξει, Γιάννη μας. Και πήγα και στον Αγιάννη το Ρώσο την Πρωτοχρονιά. Τα ίδια πράγματα, 18 ευρώ γιατί είμαστε δύο άτομα. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τις προτάσεις σας. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε που έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε αυτό. Όντως, τις μέρες της αργίας υπάρχει κόσμος ο οποίος γεμίζει και τις ταβέρνες, να το τα λέμε πραγματικά. Και στα βλάχικα στην Βάρη να πάτε. Συγγνώμη, τρεις μπριζόλες, πατάτες, ερωτικά 23 ευρώ. Και εμένα μου φάνηκε πολύ φθηνά. Για να είμαι ειλικρινής. Μπορεί να το άτομο. Ναι, ακρίβεια μου που με τσοτάκι. Μπορεί να το άτομο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σέτα ευεία είναι. Το άτομο μπορεί να είναι πολλά. Θα κάνει Google μετά για να βρει την ταβέρνα και θα πα τηλέφωνο να κάνει ρεπορτάζ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη, να είστε καλά. Μα άνοιξε και την όρεξη νυχτιάτικα. Λοιπόν, πάμε στα βέρα, δεν είμαστε στον ή στην κυρία, με συγχωρείτε, στον κύριο Γεωργίου στον Πειραιά. Κύριε Γεωργίου, σα ακούμε. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλου σα. Γεια σα, παρακαλώ. Έχω μία ερώτηση. Κάτε ο κύριο Πάτση, κύριο Χιμάρα, κυρία ναι. Σπυράκη, παραδεχτήκανε κάτι λάθη που γίνανε και άγνοια νόμου. Παρατηθήκανε, διαγραφήκανε. Ο μισθό παραμένει, συνεχίζεται να τον παίρνουν. Αυτός παραιτήθηκε όχι. Για τον κύριο Χιμάρα, όχι, γιατί παραιτήθηκε από βουλευτής. Ο κύριος Πάτσης δεν παραιτήθηκε από βουλευτής, ούτε η κυρία Σπυράκη έχει παραιτηθεί από ευρωβουλευτής. Ήρθε η ασυλία της. Ήρθε η ασυλία της, αλλά και συνεχίζουν και πληρώνονται. Ο κύριος Χιμάρας, από τη στιγμή που δηλώνει ότι παραιτήθηκε, σταματείται και αντικαθίσταται από άλλο βουλευτή, ο οποίος θα παίρνει αυτός πλέον το μισθό του βουλευτή και όχι ο κύριος Χιμάρας. Αυτή είναι η απάντηση. Και το άλλο. Γίνανε συμβάσεις παράτυπες με το δημόσιο κακώς. Αγνοιά νόμου. Τα λεφτά αυτά θα τα επιστρέψουν πάλι πίσω στο δημόσιο. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να επιστραφούν βάσει του άρθρου 57, από ό,τι λένε νομικοί που το αναλύουν. Αυτό πρέπει διαδικασία. Και αυτό αυτή που δεν είναι εύκολη διαδικασία. Αυτή που τα εισέπραξε. Εντάξει, είχε δεσμευτεί ο κ. Χιμάρας, θα τα επιστρέψει. Εγώ έκανα ένα λάθος στη δήλωση ναι. Και το λάθος μου πληρώθηκε. Όλοι μας. Όλοι μας το έχουμε πάθει. Μου λέει ο έφορας άγνοια νόμου, κύριε. Είναι σωστό αυτό που λέτε, κύριε Γεωργίου. Δεν είναι μόνο το πολιτικό θέμα. Υπάρχει και το νομικό θέμα και το οικονομικό θέμα, το φορολογικό θέμα. Έχετε δίκιο.
Και θα το φαντάζομαι ότι τώρα πια που έχουν βγει υποθέσεις στον αέρα, θα μάθουμε το επόμενο διάστημα τι γίνεται. Αυτή προχωράει πιο αργά η διαδικασία προφανώς από την διαγραφή ενός βουλευτή ή από την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Αλλά έχετε δίκιο, έτσι, έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στο Μαρούσι, στην κυρία Τσεκούρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Επίσης, χρόνια σας πολλά. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω ένα πράγμα. Είμαι συνταξιούχος των 600 ευρώ. Ναι. Είναι η επικουρική μου σύνταξη 119, γιατί μου την κόψανε τη μισή. Ναι. Και είναι και 493 η κυρία σύνταξη από το ΙΚΑ. Και αυτά τα 250 ευρώ δεν τα βάλανε. Συγγνώμη, είπατε, α, είναι 493 και 119, όλα μαζί 600. Όλα μαζί 600. Έχετε κάποιο εισόδημα από ενίκιο? Από ενίκιο έχω εισόδημα. Αν έχετε εισόδημα το ενίκιο που κάνει το ατομικό σας εισόδημα μεγαλύτερο από πόσο, Νίκο? Από 8, όχι, εγώ από ατομικό. Εγώ ότι μόνο η σύνταξη με όχι. Είναι ατομικό εισόδημα 9.600. Αν είναι πάνω από 9.600 το... Δεν το παίρνετε το επίδομα. Από κάπου αλλού από ενίκιο, γι' αυτό δεν πήρατε το επίδομα. Γιατί προφανώς... Ωραία. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτό δεν το είχαμε αυτό. Προσμετράτε όλο το εισόδημά σε αυτή την περίπτωση. Όχι. Είναι το εισόδημα. Δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 9.600. Όχι από το σύνταξη μόνο. Ό,τι εισοδήματα έχετε. Λοιπόν, γιατί έρχονται όλοι αυτοί οι κύριοι που... Ναι. Ναι, προφανώς, ναι, λέω, προφανώς δεν το είχατε καταλάβει καλά ότι έτσι ήταν, δεν το είχαν πει καλά. Πάντως αυτό ισχύει που σας λέμε. Είχατε εισόδημα από ενίκεια, το οποίο ξεπερνάει όλο μαζί τα 9.500, γι' αυτό και δεν πήρατε τα 250 ευρώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Πάμε στο Γέρακα. 9.600 ήταν. 9.600. Αυτό λέω. Είχε, η γυναίκα προφανώς είχε, είχε από πάνω από 2.500 νίκεια το χρόνο και από. Συγγνώμη να το πω, δεν το λέω. Προσπαθώ να μην το κάνω με λαϊκισμό, πραγματικά. Αλλά πρέπει να παίρνει 40 χρόνια σύνταξη για να φτάσει στις δουλειές που παίρνει ένας βουλευτής. Αυτά ακούει ο κόσμος και εξοργίζεται. Εντάξει. Δεν το λέω μόνο για τώρα, όποτε έχουν γίνει και στο παρελθόν. Έτσι. Και... απλώς... ναι, αλλιώς θα έμενε σε μια κατηγορία βουλευτών που θα ήταν. Απλώς για να είμαστε και δίκαιοι, αν και παίρνει 600 ευρώ σύνταξη και έχει λέω εγώ τρία κίνητα. Λέω την αποζημίωση του βουλευτή. Λέω για τις δουλειές. Και έχει τρία κίνητα και παίρνει 1,5 ευρώ το μήνα από ενοικία. Δηλαδή παίρνει 1,5. Όχι, δεν ξέρω. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις. Δεν ξέρεις ποτέ πόσα κίνητα έχει κάποιος και πόσα νίκια παίρνει και θα σου εξηγήσω αφού τελειώσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε και πάμε, πολλά κίνητα. Πλέον και φόρους βέβαια. Και 300 ευρώ ήταν το νίκη. Και 300 ευρώ ήταν το νίκη. Το κάλυπτε. Το κάλυπτε. Το κάλυπτε. Το κάλυπτε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ζώτο από το Γέρακα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Άκουσα και είπατε για τα γλυπτά του Παρθενώνα για να επανέλθουν στην Ελλάδα. Τα πήρανε οι Άγγλοι όταν ήμασταν εμείς τουρκοκρατούμενοι. Σωστά. Σας υπενθυμίζω όμως ότι το 1814 οι Άγγλοι είχαν τα Ιόνια νησιά. Μαζί με αυτά είχαν και την Πάργα απέναντι. Όταν αναγνώρισαν οι Τούρκοι την κυριαρχή τους στα Ιόνια νησιά, έμενε και η Πάργα. Είπαν στους Παρθενώνας, μπορείτε να πάτε απέναντι στην Κέρκυρα ή να μείνετε υπό τους Τούρκους και θα αποζημιωθείτε για τις περιουσίες σας. Έγινε, είπαν αυτοί θα πάμε απέναντι στην Κέρκυρα. Έγινε καταμέτρηση, συνήλθε μια επιτροπή από Άγγλους και Τούρκους και αποφάσισαν ότι οι περιουσίες των Παρθενών που θα εγκατέλειπαν στην Τουρκία ανέρχονταν σε 656.000 ισπανικά τάλιρα της εποχής εκείνης. Τσακώθηκαν, δεν τα πήρανε, οι Άγγλοι τα θέλανε σε λίρες τουρκικές. Μάλιστα. Σε λίρες και τα 656.000 ισπανικά τάλιρα τα πήρε τότε ο Λόρδος Μέτλαν στο Βουθρωτό. Δεν, και οι Παρθενοί πήγαν στην Κέρκυρα. Δεν τα πήραν όμως ποτέ τα χρήματα. Πιστεύω ότι ποτέ και τα μάρμαρα του Παρθενώνα και τα γλυπτά θα έλθουν στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε αν είμαι εκτός πραγματικότητος. Κύριε Ζώτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ιστορική έτσι, αναφορά αυτή που εγώ δεν την ήξερα για να είμαι ειλικρινής. Και εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος αν με ρωτάτε, αλλά εντάξει, η προσπάθεια πρέπει να γίνεται παρά τα αυτά, νομίζω.
Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παναγιώτη στην Φωκίδα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά, κύριε Παναγιώτη. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, κύριε Σενάκη. Στον κύριο Καραμπέρα, στον κύριο Ελευθερό. Καλή χρονιά. Ελευθερό. Παρακαλώ. Κύριε Σενάκη, να σας πω, αυτό που θα σας πω τώρα αφορά είναι το κανάλι σας. Πέστε. Βλέπω τώρα τελευταία το κανάλι των ειδήσεων, κυρία Κλήτου, η οποία τελευταία έχω καταλάβει ότι μάλλον προπαγανδίζει πριν τις Νέες Δημοκρατίες. Και καλά κάνει. Μπορεί να πήρε, ας πούμε, γραμμή. Βλέπω τη μία τον κύριο Παναγιώτο μίλαγε προχθές 3/4 για το κορίτσι, λέει, το ξεχασμένο κύριε Παναγιώτη, να σας σήμερα πω κάτι. Άκουγα τον κύριο Παπαθανάση. Καταρχήν, καταρχήν, εγώ επειδή και εγώ παρακολουθώ το δελτίο αυτό. Όχι, εντάξει, δεν σε αυτό, ναι. Ναι, λοιπόν, ακούγονται οι απόψεις και των άλλων κομμάτων. Για τον κύριο Καραβέλα που είναι υπεύθυνος εκπομπής. Κύριε Παναγιώτη, ακούγονται και άλλες απόψεις. Ο κύριος Φαραντούρης είναι σχεδόν κάθε 10 μέρες εδώ και θα είναι υποψήφιος του Πασόκ στην Κεφαλονιά. Λέω τώρα εγώ ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι έρχονται και άλλα στελέχη κομμάτων και μιλάνε και αυτά. Και βέβαια ο καθένας έχει την άποψή του. Για εσάς, εσείς είστε. Μα δεν μιλάω για εμάς. Μιλάω για το δελτίο ειδήσεων. Όχι. Να είμαστε εντάξει. Έρχονται και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο δελτίο ειδήσεων. Εγώ θυμήθηκα ένα πρόχειρα που το έχω δει αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα. Καλά. Ναι, τώρα από εκεί πέρα, η απόψη που έχει η κυρία Κλήτου ή εγώ ή ο Γιώργος είναι οι απόψεις μας. Γι' αυτό μην τις μπερδεύουμε τις ειδήσεις. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό θέλω να πω. Τίποτα άλλο. Αλλά ότι φιλοξενούνται και άλλες απόψεις, μην το αδικείτε το δελτίο, φιλοξενούνται και άλλες απόψεις. Αυτό ήθελα να πω. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τους χαιρετισμούς μας στην Φωκίδα και να πάμε στην Αργυρούπολη, στην κυρία. Ναι, σωστά, στην κυρία Πετσάλα. Ναι, στην κυρία Πετσάλα, στην κυρία Άννα. Καλησπέρα σας, ακούμε. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, σας εύχομαι, καλή χρονιά. Παρακαλώ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Ήθελα να σας πω δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι με αυτά, με τις αποθήκες των φαρμάκων που λένε ότι δεν ελέγχονται. Αφού δεν ελέγχονται, γιατί τις κλείσανε? Ναι. Τι κάνουν πάλι αυτοί με τις αποθήκες, με τα φάρμακα? Το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι εμείς έχουμε ένα εξοχικό στο Κρυονέρι Αρκαδίας και πληρώναμε τον ένθια κανονικά. Είχαμε κάνει βέβαια γονική παροχή στο παιδί μας, ας μην είχαμε κρατήσει την επικαρπία και δεν ξέραμε ότι έπρεπε να πληρώνουμε στα τρία και μας ήρθε ένα πρόστιμο 2.000 ευρώ. Γιατί λέει πρέπει να πληρώνουμε και εμείς ένφια, όχι μία φορά, τρεις φορές, και βέβαια το πληρώσαμε το πρόστιμο και το πληρώνουμε τώρα 10 χρόνια κανονικά επί τρία, ας πούμε, τον ένφια. Και ήθελα να ρωτήσω, με την υπόθεση του κυρίου Σταθάκη που είχε 38 ακίνητα ξεχάσει να δηλώσει, τα ξέχασαν τα δηλώσει των ένφια. Τι έγινε, το επέβαλαν κανένα πρόστιμο? Αυτό θέλω να το μάθω. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Ένα. Οι δύο αποθήκες που κλείσαν, αυτές που ελέγχθηκαν και βρέθηκε ότι δεν ήταν. Μάλλον δεν δέχθηκαν να ελεγχθούν και κλείσαν οι αποθήκες αυτές. Αυτό είναι που ξέρω. Για τον κύριο Σταθάκη δεν γνωρίζω τι έγινε με την υπόθεση αυτή που λέτε. Δεν τη θυμάμαι. Θυμάμαι έτσι αχνά, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Να το κοιτάξουμε όμως. Και τώρα για την υπόθεση τη επικαρπία που λέτε ότι βρεθήκατε να πληρώνετε ένα συνοέμφυα. Τώρα δεν μπορεί να είναι διαφορετικό. Ο καταμερισμό όμως γίνεται αυτόματα από την εφορία και έρχεται αυτόματα από την εφορία. Κύριε Σταθάκη, το 2015 είχε απαντήσει για του λογαριασμού και τα κινήτα όταν τη μητέρα του και του αδερφού του με συνδικαιούχο εκείνων κάποιου λογαριασμού και είχε αποσυρθεί εγκαίρω πριν υποβάλει υπόθεν έσχες. Το ότι γράφτηκε δεν σημαίνει ότι είναι ακριβώς αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει απαντήσει ο άνθρωπος, αλλιώς θα γίνει και μεγάλη φασαρία. Μα δεν θυμόμουν εγώ γι' αυτό. Μα ήταν πολύ πιο. Ήταν το 2015. Το Google τώρα δεν είναι ο κύριος. Καλά έκανες. Δεν το θυμόμουν καθόλου. Αχνά θυμόμουν στο μυαλό μου κάποιο θέμα του κ. Σταθάκη, αλλά δεν είχε δώσει τη συνέχεια. Προφανώς είχε κλείσει το θέμα με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παναγιώτη από το Πέραμα. Νομίζω θα κλείσουμε μαζί του εκτός απρόπτου. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα επίσης. Ξανά και έχω ένα πρόβλημα. Πήγα στο ΕΦΚΑ και μου λένε, είπα για τη σύνταξή μου, γιατί είναι από το 20 την έχω κάνει. Ναι. Και είναι τώρα στα 2,5 χρόνια, στα 3 πάμε. Και μου λένε ότι έχει υπογράψει το 15 ότι για να μην πάρει τη σύνταξη. Και περιμένω εγώ να πάρω τη σύνταξή μου. Και στο 15-55 λέει ότι περιμένουμε μόνο την υπογραφή, μου λένε. Την υπογραφή. Τα έχουν κάνει καταμέτρηση όλα κανονικά. Είναι 17 χρόνια. Ναι. Και συν είμαι στη βάση που παίρνουν του ΝΑΤ μία σύνταξη 350 ευρώ.
Λοιπόν, να τα βάλουν όλα μαζί τους, είπα. Τώρα πρέπει το φάκελο να τον πάρουν πάλι από εκεί που τον εβάλανε, δεν ξέρω πού. Και με έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι. Τι να κάνω, δεν έχω και δικηγόρο. Τώρα τι να σας πω, κύριε Παναγιώτη, τι να κάνετε. Είναι δύσκολη θέση μας όταν ακούμε τέτοιες περιπτώσεις. Αφού μου είπατε ότι ο ΕΦΚΑ σας απαντάει αυτό που σας απαντάει, τι να σας πω, τίποτα, πηγαίνετε σε δικηγόρο. Εμείς δεν έχουμε απάντηση να σας δώσουμε. Εμείς καταγράφουμε τα παράπονά σας. Καταγράψαμε και το συγκεκριμένο που αφορά τον ΕΦΚΑ. Είναι την περίπτωσή σας. Ναι. Μια που αναφέρθηκε το θέμα δικηγόρου. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Από τις 12 Δεκεμβρίου έχουν αποχή οι δικηγόροι δωρεάν νομικής βοήθειας, γιατί είναι 3 χρόνια απλήρωτοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι άνθρωποι που δεν έχουν απλήρωτη δικηγόρους, είναι δικηγόροι. Η δωρεάν παροχή νομικής βοήθειας, που εκ του νόμου παίρνει κάποιος που δεν μπορεί να πληρώσει. Ναι. Άρα ευάλωτες ομάδες κινδυνεύουν να δικαστούν. Κανένα δεν έχει ασχοληθεί. Έχει γραφτεί να ακουστεί κιόλα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν ξέρω ποιος πληρώνει τους δικηγόρους. 3 χρόνια πλήρωτε. Λοιπόν. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Να σας ευχηθούμε να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Χρόνια πολλά. Και τα λέμε τη Δευτέρα στις 10 παρά 10 εδώ στις παρεμβάσεις. Καλό σας βράδυ, καλή νύχτα, χρόνια πολλά.